Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε στον αέρα το Δημοκράτη τον Παπαδόπουλο. Δημοκράτη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Στον ενικό θα μιλάμε φυσικά ή θέλεις να μιλάμε στον πληθυντικό, όπως θέλεις εσύ. Θέλω να μιλάμε στον ενικό. Φυσικά στον ενικό θα μιλήσουμε. Τι κάνεις? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση με την πανδημία, όπως όλοι μας φυσικά, δίνοντας μάχη? Όπως όλοι, ναι, υπομονή θέλει, εμβολιασμό θέλει, για να μπορέσουμε να φύγει αυτή η κατάρα από πάνω μας και να προχωρήσουμε από φθινόπωρο, να είμαστε απελευθερωμένοι, ώστε να προχωρήσουμε στις δουλειές μας, στις επιχειρήσεις που έχει ο καθένας, στα αθλητικά που έχουν οι άλλοι, δηλαδή όλα να βαδίσουν, να πάρουν το δρόμο τους ξανά όπως ήταν παλιά. Να μπούμε. Αλλά οπωσδήποτε σειρά θέλει μεγάλη προσοχή και σίγουρα πρέπει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί να εμβολιαστεί. Και φυσικά να γεμίσει και το γήπεδο πάλι, γιατί είναι τραγικό αυτό να πηγαίνει στο γήπεδο, να παρακολουθεί το παιχνίδι όσοι έχουμε τη δυνατότητα και να είναι άδεια η τούμπα. Δηλαδή, καμιά φορά αναρωτιέσαι και λες, μήπως είναι καλύτερα να καθίσω σπίτι να το δω από την τηλεόραση. Η άδεια τούμπα δημιουργεί μια έτσι αποστροφή. Ναι, είναι αδικία για τον πολύ τον κόσμο που αγαπάει την ομάδα και θέλει να παρευρίσκεται παντού όπου παίζει ο ΠΑΟΚ, σε οποιοδήποτε γήπεδο και άθλημα να αγωνίζεται. Είναι αδικία που δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Αλλά τώρα, σύμφωνα με τις καινούριες εξαγγελίες της κυβέρνησης, με αυτό το 75% η Τούμπα από 28.700 θα πάει στα 23, οπότε νομίζω ότι αρκετός κόσμος θα παρακολουθήσει. Ωραία, ωραία. Δημοκράτη, θα ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο. Έχω μια ερώτηση η οποία νομίζω ότι θα σου την έκανε οποιοδήποτε. Ξέρεις μήπως πότε θα έρθει ο Ιβάν Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη? Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκινάμε λάθος, διότι ποιος είναι ο λόγος που θέλουμε όλοι μας ότι πρέπει να έρθει οπωσδήποτε ο πρόεδρος? Φυσικά θα ήταν πολύ καλό ο πρόεδρος να είναι εδώ. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι για δικούς του λόγους, πιθανόν λόγω της πανδημίας και υπάρχει το πρόβλημα αυτό, και όπως ξέρουμε και στη Ρωσία υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, δεν έχει έρθει. Σίγουρα πλησιάζει ο καιρός που θα έρθει, αλλά δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία την οποία μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο πρόεδρος θα έρθει στις 5 του μηνός, στις 10 του μηνός, στις 15 του μηνός. Ναι, δεν υπάρχει, δεν γνωρίζετε δηλαδή. Οι άνθρωποι, λέω, που είστε πιο κοντά όσον αφορά τα ζητήματα της ΠΑΕ, γι' αυτό σε ρώτησα, υπάρχει μια αγωνία στον κόσμο. Μπορεί να υπάρχουν χίλιοι δύο λόγοι που να δικαιολογούν την απουσία του, αλλά υπάρχουν και ένα εκατομμύριο λόγοι όπου ο κόσμος θέλει να είναι παρόν ο πρόεδρος, πότε θα έρθει, για τους δικούς του λόγους. Γι' αυτό σε ρώτησα, μήπως ξέρεις και μας δώσεις καμιά είδηση. Για ασφάλεια, αισθάνεται ασφαλής ο κόσμος όταν είναι ο πρόεδρος του εδώ πέρα και ειδικά ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί τον θεωρεί ένα δικό του άνθρωπο, ένα άνθρωπο της οικογένειας, αρχηγό της οικογένειας, οπότε θέλει τον αρχηγό του να είναι στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό πιστεύω είναι, θέλει περισσότερο να είναι εδώ. Διότι τα προβλήματα λύνονται έτσι όπως είναι η τεχνολογία τώρα και η καθημερινή επαφή με τον πρόεδρο, έστω και από μακριά, γίνεται. Ναι, δεν εντάξει, έχει γίνει, ναι. Δεν σταμάτησε ποτέ. Εντάξει, η φυσική παρουσία δίνει μια άλλη διάθεση, μια θετική ενέργεια, θετικές σκέψεις. Να συμφωνήσω. Αυτό είναι αυτό. Νομίζω κατά τα άλλα διαδικαστικά ζητήματα μπορούν να λυθούν και με τηλεδιάσκεψη. Από εκεί και πέρα όμως η φυσική παρουσία δίνει μια θετική σκέψη, μια θετική ενέργεια διαφορετική. Αυτό έχω την εντύπωση, γιατί όπως το λες και εσύ η επαφή είναι καθημερινή και δεν είναι απομακρυσμένος. Απομακρυσμένος είναι το ότι δεν βρίσκεται εδώ ως φυσική παρουσία. Ωραία. Αναμένουμε και νομίζω ότι όταν θα έρθει θα υπάρχει ο ανάλογος ενθουσιασμός. Άκου, Δημοκράτη. Αναμένουμε και συσπυρωνόμαστε γύρω του. Αυτό είναι ένα γεγονός. Θέλει δουλειά αυτό. Δεν είμαστε 100% προς αυτή την κατεύθυνση ακόμη, αλλά θέλει δουλειά. Θέλει προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Έχει κάνει έναν αγώνα γι' αυτό, το γνωρίζω. Εντάξει, αυτό ξεκινάει από τη μέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης και πήρε τον ΠΑΟΚ και λιδωρούνταν τότε από μια μεγάλη μάζα. Το ότι δεν είναι αυτό που νομίζαμε, ότι είναι κάτι άλλο. Τελικά αποδείχτηκε ότι ό,τι είπε Δημοκράτη το έκανε πράξη. Από εκεί ξεκινάμε και όχι τον κρίνουμε. Από σένα, να το τονίζουμε κάποια πράγματα, Γιάννη.
Μεγαλονίζουμε. Από σένα ποτέ δεν, αυτή η στάση δεν έγινε ποτέ από σένα. Ναι, εντάξει, η στάση εντάξει. ήταν πάντα, πάντα θετική. Χαμένος εγώ βγήκα από αυτή την ιστορία. Αυτοί που κάναν το αντίθετο είναι όλοι ευνοούμενοι. Έχω την εντύπωση. Όχι. Κάτι δικό μου είναι. Είσαι δικαιωμένος και στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ το γνωρίζει αυτό το οποίο έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ. Και το πώς έχει σταθεί απέναντι σε όλα τα οποία είχαν συμβεί εκείνη την εποχή. Γνωρίζει τι έχει κάνει ο Γιάννης ο Λαγογιάννης και σε έχει ψηλά. Να το ξέρεις. Άλλοι παίρνουν όμως τις αποφάσεις και έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε διάφορα ζητήματα. Να είσαι καλά. Προχωράμε, Δημοκράτη. Ερώτηση. Και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και δικιά μου προσωπικά, αλλά μία ερώτηση που απασχολεί τον κόσμο. Πού βρίσκονται οι υποθέσεις που αφορούν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και την περίπτωση του Σκιαμπάνη με τη δωροδοκία? Υπήρξε μεγάλη αντίδραση. Δεν υπάρχει κάτι μισό λεπτό, ανακοινώσιμο, μισό... αλλά να είσαι σίγουρος, Γιάννη, και εσύ ναι. και οι οπαδοί μας και οι φίλαθλοι μας, ότι όντως γίνονται κινήσεις. Δεν έχει μείνει το θέμα έτσι. Το έχει πει ο πρόεδρος ότι θα τους κυνηγήσουμε όλους όσοι προσπάθησαν να λιδωρήσουν το όνομα του ΠΑΟΚ. Αυτοί όλοι και θα του ίδιου του Ιβάν. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και κάποιες μηνύσεις εναντίον της Μαρούπα και υπάρχει και συνέχεια. Ξέρεις γιατί το ρωτάω? Το ρωτάω γιατί όταν βγήκε η απόφαση η αθωωτική και έφυγε από πάνω μας ένα μεγάλο βάρος της ντροπής που νιώθαμε ότι μας κατηγορούν για κάτι το οποίο εμείς και ως χαρακτήρας, ως ιδιοσυγκρασία ο ΠΑΟΞής δεν μπορούσε να δεχτεί αυτό το πράγμα ότι είναι εμπλεκόμενο σε μια τέτοια ιστορία. Όλοι αντιδράσατε και εμείς αντιδράσαμε πάρα πολύ έντονα. Και εσύ προσωπικά αντέδρασες και έδειξες, ας πούμε, μια επιθετικότητα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα. Ο κόσμος δεν βλέπει κάτι να συμβαίνει. Όσο αφορά τη δημοσιότητα έχουν καταλαγιάσει. Ναι, ναι, ναι. Όσο αφορά τις κινήσεις και τις νομικές κινήσεις οι οποίες γίνονται, δεν έχουν καταλαγιάσει, να είστε σίγουροι. Εντάξει, θα έχει υπομονή ο κόσμος, αν και εγώ έχω την εντύπωση πως και ο κόσμος θα έπρεπε να συμμετέχει σε όλη αυτή την αντίδραση με διάφορους τρόπους, όχι μόνο οι νομικές διεργασίες που έχουν γίνει και έχουν φτάσει, ας πούμε, σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν δικαστή και ξέρουμε τι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, και ο κόσμος θα έπρεπε να έχει αντιδραστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση και επιθετικότητα. Να επιζητά δηλαδή την τιμωρία τους, ξέρεις για ποιο λόγο, Δημοκράτη, όχι για τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε πάρει την ικανοποίηση με την αθώωση. Για να μην υπάρξουν και άλλοι. Γιατί αν δεν τιμωρηθούν όλοι αυτοί που το κάναν. Νομίζω... Δεν ήταν αθώωση, Γιάννη, ήταν δικαίωση. Ναι, έτσι. Δικαίωση, εντάξει. Άρα, ναι, δικαίωση, εντάξει, αθώωση το είναι κάποιος ένοχος και αθώνεται. Μπράβο, ναι, δικαίωση. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ένοχος. Μπράβο, δεν είχε καν δικαστή. Δικαιώθηκε με αυτό το οποίο έτσι, έγινε. Η δικαίωση, όταν ήρθε η δικαίωση, νιώσαμε την ικανοποίηση. Αλλά πάντα έχουμε το φόβο μέσα μας πως αν δεν τιμωρηθούν αυτοί που το δημιούργησαν, αυτοί που βγάλαν την απόφαση, έχουμε και με παιχνίδι με τον Βόλο αύριο, με τον Βόλο παίζαμε και τότε. Την ώρα του παιχνιδιού βγάλαν την απόφαση. Αν αυτοί δεν τιμωρηθούν. Αν αυτοί δεν έχουν επιπτώσεις για αυτά που κάναν, όπως και για τον νεαρό Σκιαμπάνη, ο οποίος ξαφνικά είδε ότι τον δωροδοκεί ο ΠΑΟΚ και πήγε, ας πούμε, να εξυφτυλίσει ένα σύλλογο με 100 χρόνια ιστορία, μεγάλη ιστορία. Αν δεν τιμωρηθούν όλοι αυτοί, ποιος μας λέει ότι δεν θα έρθουν άλλοι με άλλες επιστημονικές φαντασιόπληκτες ιδέες ώστε να μας βάλουν σε ένα τέτοιο δρόμο? Αυτό είναι το ζήτημα. Ο κόσμος αυτό φοβάται, ότι αν δεν τιμωρηθούν αυτοί, είναι δυνατόν να μην δεν υπάρξουν άλλοι. Θα υπάρξουν κι άλλοι. Γι' αυτό θέλει πιο έντονη ναι. αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Τώρα εσύ μας είπες ότι υπάρχουν διαδικασίες και οι νομικές, αλλά και ένα και ένας δρόμος. Ήδη τρέχουν, ναι. Ναι, θέλω. Αυτό ναι. Είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και θα περιμένουμε φυσικά 100% να υπάρχει αντίδραση και τιμωρία. Γιατί όπως ξέρεις και στην υπόθεση Τζίλου, που το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, που τον σπάσαν τα γόνατα με ένα σφυρί και εμπλέκονται κάποιοι. Οι οποίοι το γνωρίζει και η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές, αλλά δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Δηλαδή, πώς οι διαιτητές να παίξουν 50-50 του χρόνου, όταν θα φοβούνται μην πάθουν και αυτοί ό,τι έπαθε ο Τζίλος? Δηλαδή, η ατιμωρησία δίνει το δικαίωμα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τέτοιες τακτικές να δημιουργούν ένα φόβο. Όταν δεν υπάρχει δικαίωση, δεν υπάρχουν συλλήψεις, δεν υπάρχουν καταλογισμός ευθυνών και περνάνε όλα δίπλα. Έτσι δεν είναι? Το αντιλαμβάνεσαι, νομίζω. Και όταν ένας διαιτητής όταν έχει οικογένεια. Ναι, όταν έχει οικογένεια, φοβάται. Λογικό είναι. Ενώ αν τους μπαγλαρώσουν και τους κλείσουν στη φυλακή και τους καταστρέψουν τη ζωή και τιμωρηθούν κάποιοι, τότε υπάρχει μια ισορροπία. Λέει ο άλλος, φίλε, εντάξει, δεν θα έρθουν να με χτυπήσουν γιατί τους πιάσαν. Όταν όμως δεν πιάνουν κανένα, δεν τιμωρείται κανένα. Υπάρχει, παιδί μου, δικαιοσύνη. Έτσι, υπάρχει. Ναι, μπράβο. Αλλά εδώ πέρα μέχρι στιγμής βλέπουμε, ναι, βλέπουμε ναι. το αντίθετο. Ωραία. Εγώ μένω στα δικά σου λόγια, σου έχω εμπιστοσύνη και το γνωρίζεις, πως ο ΠΑΟΚ δεν θα το αφήσει αυτό το θέμα, δεν θα το ξεχάσει
Και όπως δεν λες και εσύ, αφήσει. Ναι, όχι, και δεν το έχει αφήσει. Δεν το έχει αφήσει. Ναι. Τώρα, μια άλλη ερώτηση, την οποία μου την έθεσαν φίλοι και μου είπαν να σε ρωτήσω, ποιος είναι ο ρόλος του Βασίλη Χατζιαποστόλου, ο οποίος τον τελευταίο καιρό και σε δηλώσεις του έκανε κανένα δυο ατοπήματα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, στην εκδήλωση στο Κιλκής όταν έφυγε και δήλωσε πως θα είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ αυτόν τον καιρό, εκθίασε τον νόμο ορφανό, όπου ο κόσμος του ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο αγώνα για το ιδιώνυμο εκείνη την περίοδο. Αλλά και θα ήθελα να μου πεις εσύ, μιας και είσαι μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ, ποιος είναι ο ρόλος του Βασίλη Χατζιαποστόλου, τι ακριβώς κάνει, γνωρίζεις, έχετε κάποια σχέση, όχι, συζητάτε? Είναι εξοδικητικός ο ρόλος, δεν έχει καμία σχέση με τη διοίκηση. Απλώς επειδή είναι γνώστης του ποδοσφαίρου, είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Ήτανε την εποχή, νομίζω. Της ΕΠΣ Κιλκής, ναι, αλλά πάρα πολλά χρόνια. Την εποχή. Εγώ που τον γνωρίζω, τον ναι. άνθρωπο, όσο τον γνωρίζω, ένας αξιόλογος άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει όσο αναφορά τα θέματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και δει τον ενώσεων παράδειγμα που το γνωρίζει το θέμα καλά. Και όταν μιλάμε για ενώσεις, μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι, δηλαδή πιο κοντά είναι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παρά στο επαγγελματικό. Ο άνθρωπος από όπου μπορεί βοηθάει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μέσα στη διοίκηση. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο και έχει αναλάβει κάποια πράγματα για να τα φέρει εις πέρας, για να γνωρίζει και ο κόσμος την αποτελεσματικότητα της παρουσίας του. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι μεσουρανούσε την εποχή που έκανε κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Σοκράτης Κόκαλης. Και ήταν στις τότε διοικήσεις της ΕΠΟ, οι οποίες ήταν τα Ιουσουφάκια του Σοκράτη Κόκαλη εκείνη την περίοδο, αν δεν κάνω λάθος. Κοίταξε, ναι, όντως τότε, εκείνη την εποχή ήταν, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι ήταν και στην εποχή που η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το Euro, έτσι, δηλαδή μια τεράστια σημαντική επιτυχία, την οποία δεν πρέπει να απορρίψουμε, ήταν αυτή στη διοίκηση τότε. Δεν θα έδινα ποτέ, δεν θα έδινα. Ήταν ο Κόκαλος στην παντοδυναμία. Ναι, εντάξει, αλλά μερίδιο. Εντάξει, η περίοδος εκείνη έτυχε να είναι η παντοδυναμία του. Ναι, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν μερίδιο οι διοικούντες τότε, έχει μερίδιο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές. Τι ρόλο να παίξαν οι παράγοντες, έχω την εντύπωση τότε, εάν να δεν παίζανε καλά οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές? Ο καθένας έχει το μερίδιό του. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν γίνεται μια μεγάλη επιτυχία, η επιτυχία είναι των παικτών και του προπονητή, και όταν γίνεται μια αποτυχία είναι της διοίκησης. Έχεις γιατί δίκιο, αυτό δίκιο. Πρέπει να το έχεις αντιληφθεί, ότι γίνεται πολλές φορές, έτσι. Έχεις πάντα δίκιο. Όταν κάτι δεν πάει καλά, αυτή η διοίκηση. Και ζητάμε από τη διοίκηση ευθύνες. Όταν όμως πηγαίνει καλά, η διοίκηση δεν έχει καμία σχέση και όλα έχουν υποδοσφαιριστεί και οι προπονητές. Κοίταξε, δεν είναι έτσι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Από τη διοίκηση ξεκινάει, Γιάννη, να πάει καλά μια ομάδα, ένας σύλλογος. Αν δεν έχει στιβαρή και γερή και δυνατή διοίκηση, δεν μπορεί να πάει καλά μια ομάδα. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά αν ρωτήσεις τους ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής, και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με κάποιους από αυτούς και να έχω καλές σχέσεις, το κρατάνε μόνο για τον εαυτό τους και για τον προπονητή. Λένε πως δεν είχαν καμία συμμετοχή οι παράγοντες. Αυτοί τους κάναν μάγκες τους παράγοντες και δεν είχαν καμία συμβολή οι παράγοντες. Λέω την άποψη ποδοσφαιριστών εκείνης της εποχής, που γνωρίζω και έχω συζητήσει μαζί τους για το τι συνέβη τότε και πώς πήρανε το Euro. Το κρατάνε μόνο για τον εαυτό τους και για τον προπονητή. Και ας πούμε η ατάκα γνωστού ποδοσφαιριστή φίλου μου εκείνης εποχής που ηγούνταν κιόλας της προσπάθειας, εμείς τους κάναμε μάγκες τους παράγοντες, δεν είχαν καμιά συμμετοχή αυτή. Ωραία, όμως μέχρι εδώ το κλείνουμε. Έχεις ένα δίκιο ότι θα πρέπει και αυτοί να λαμβάνουν ένα ποσοστό της επιτυχίας, γιατί όταν υπάρχει αποτυχία πέφτουν όλοι πάνω στη διοίκηση. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Η επικοινωνία μας, να πω λίγο Δημοκράτη, πως μπορεί ο κόσμος να επικοινωνεί και να στέλνει και αυτός αν έχει κάποια ερωτήματα FM κενό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54222 αν θέλετε και εσείς να ρωτήσετε κάτι το Δημοκράτη. Τώρα, να φύγουμε από το ποδόσφαιρο Δημοκράτη. Νομίζω ότι η ομάδα παίζει το φιλικό, φεύγει από εβδομάδα στην Ολλανδία. Η ευχή μας είναι να είναι όλοι υγιείς και να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια για να αρχίσουμε και να κρίνουμε. Γιατί και εσύ και εγώ νομίζω ότι έχουμε την άποψη. Πολύ σωστά μίλησες, ήθελα να το πω αυτό και να κλείσουμε το θέμα. Μπορούμε, ναι, δεν μπορούμε να κρίνουμε τώρα. Στα επίσημα παιχνίδια πρέπει να κρίνουμε την ομάδα. Το φιλικό.
τα φιλικά είναι του προπονητή. Έτσι. Είναι του team. Δεν είναι δικό μας να αρχίσουμε να κρίνουμε. Είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι το δεύτερο παιχνίδι, είναι το τρίτο παιχνίδι. Μιλάω για φιλικά. Άρα από εκεί πέρα, εκεί ο προπονητής κάνει πειράματα, δοκιμές. Δεν είναι θέμα να κάνουμε κριτική όσον αφορά το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-0. Α, τι ωραία έπαιξε, πάρα πολύ ωραία κτλ. Ή ο Μηγέννη το έχασε. Που όπου η ομάδα πάλι δεν πάει καλά, πάλι έχει προβλήματα. Πάλι. Έτσι, μπράβο, ναι. Είναι 100% θέμα προπονητή. Και να σου πω και κάτι, ότι αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα το έδειχνα το παιχνίδι, Γιάννη. Καθόλου. Διότι θέλω ο προπονητής και το team το δικό του απερίσπαστος. Εντάξει, για τον κόσμο είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά για τον κόσμο. Του. Εντάξει, είναι μια ευχαρίστηση για τον κόσμο. Νομίζω ότι έτσι το σκεφτήκαν, να δει λίγο ΠΑΟΚ ο κόσμος, γιατί του λείψε. Κατάλαβες. Προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά, ειδικά τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα. Πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ. Όλα κρίνονται στα επίσημα παιχνίδια. Τώρα είναι χτίσιμο. Ακόμη και οι μεταγραφές αυτή τη στιγμή αφορούν τον προπονητή και κανέναν άλλον. Αυτός ξέρει τι θέλει, αυτός πότε τους θέλει, πότε τους έχει ανάγκη. Αλλά και να μην υποτιμούμε και το ρόστερ που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ Δημοκράτη. Γιατί υπάρχει μια υποτίμηση ότι κάποιοι, ας πούμε, προσπαθούν να δείξουν, ή ακόμη και ένα σκεπτικό του χώρου, ότι δεν έχουμε τίποτα, ότι δεν έχουμε ομάδα και είναι ότι θα έρθουν. Όποιοι θα έρθουν θα κάνουν αυτοί τη διαφορά. Κάποιοι, Γιάννη, δεν είναι αυτοί έτσι. Κάποιοι που βρίσκονται και ανάμεσά μας και βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες. Έτσι ακριβώς. Κάποιοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και κάθε μέρα σπέρνουν ζυζάνια και προσπαθούν να διχάσουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτοί εδώ είναι άνθρωποι, ο δικοί μας δεν είναι σίγουρα. Είναι άνθρωποι που ζουν και αναπνέουν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Την ευθύνη όμως την έχετε. Δυστυχώς. Τη μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτό το γεγονός όμως την έχετε εσείς. Και μιλάω τώρα στον παράγοντα της διοίκησης της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είναι επιθετικός. Είναι λίγο χαλαρός προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω πως θα έπρεπε εσείς ως παράγοντες και ως διοίκηση του ΠΑΟΚ να είστε πιο επιθετικοί σε τέτοιες καταστάσεις. Το ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι επιθετικός. Εννοείς ότι δεν έπρεπε να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Έτσι. Μπράβο, ναι, αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε να δημιουργείται ένα τείχος προστασίας και αυτό δημιουργείται μόνο όταν υπάρχει επιθετικότητα. Δηλαδή όταν δεν σε σέβονται, θα πρέπει να υπάρχει ένας φόβος. Φόβος σε εισαγωγικά. Αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω. Ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε ως μέσα ενημέρωσης με το μεγάλο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Θα προσέχουμε τι λέμε. Και για τα πρόσωπα φυσικά που διοικούν και είναι μπροστά, αλλά και για την όλη πολιτική που ακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να υπάρχει ένας φόβος σε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθούμε, σε εισαγωγικά ο φόβος. Δηλαδή όταν δεν σέβεσαι, όταν ας πούμε τα μέσα ενημέρωση ή οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά επιβιώνουν και ζουν από τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι το ό,τι κυρίαρχο υπάρχει και στην πόλη μας αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κατακτώντας τίτλους, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να το προστατέψει αυτό το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι είστε λίγο χαλαροί απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τους χαϊδεύετε θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Γιάννη, εσύ είσαι ΠΑΟΚ και κάνεις εκπομπή ΠΑΟΚ. Ο άλλος που δεν είναι ΠΑΟΚ, για ποιο λόγο κάνει εκπομπή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Θεσσαλονίκη? Γιατί, κάνει, γιατί δεν θα τον ακούει κανένας. Είναι... Δεν θα πουλάει αν δεν κάνει ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Αλλά αυτό επειδή όμως δεν τον αγαπάει. Ναι, όλα. Αλλά το μυαλό του έχει πώς θα βάλει τρικλοποδιές όλη αυτή την ιστορία. Πώς θα σπείρει ζυνάνια, πώς θα υπονοήσει προβλήματα. Ότι ο Ιβάν, ας πούμε, είναι άρρωστος, δεν έχει σηκώτη, τον έφυγε το πνευμόνι ή τι άλλο έπαθε. Ότι... Αλητεία είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι αλητεία. Ο ΠΑΟΚ δεν αντέδρασε όμως. Ο ΠΑΟΚ θα το ξανακάνει, να είσαι βέβαιος αυτός που το έκανε. Και δεν ξέρω συγκεκριμένα αν έγινε έτσι ακριβώς, αλλά να ξέρεις ότι όταν δεν υπάρχει τιμωρία, θα υπάρξει επανάληψη. Και όταν η επανάληψη αυτή θα φέρει και κάνα κακό. Και ο κόσμος, ας πούμε, αντιδρά με κάποιο τρόπο διαφορετικό, την ευθύνη θα την έχει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος δεν τον σταμάτησε ή δεν του δημιούργησε το φόβο ότι, φίλε, δεν μπορείς να λες ό,τι θες. Και μιλάμε γενικά τώρα, δεν μιλάμε προσωπικά για κάποιον, έτσι δεν είναι? Ως γενικότητα το λέμε. Ακριβώς, δεν μιλάμε, ναι. Ως γενικότητα, θα πρέπει να υπάρχει προσοχή. Το θέμα είναι ότι δεν το κάνει ένας, το κάνουν αρκετοί. Και δεν πρέπει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να τους ακούει. Αυτό είναι για μένα το πιο βασικό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξέρει ποιους πρέπει να ακούει. Ωραία. Δημοκράτη, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Εμείς θα συνεχίσουμε φυσικά. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη και να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι θα αναπτύξουμε τα πάντα. Θα μιλήσουμε για τον Εραστέχνη πάρα πολύ. Νομίζω εκεί είναι το σπίτι σου, Εραστέχνης. Βέβαια, αξίζει τον κόπο, γιατί οι επιτυχίες
Οι επιτυχίες είναι πάρα πολλές. Ναι, και οι επιτυχίες, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν τον εραστέχνη, όχι μόνο οι επιτυχίες. Οι επιτυχίες δεν έρχονται έτσι, έρχονται με πολλή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια και δεν είναι ξαφνικά πάτησε σε ένα κουμπί και ήρθαν. Υπάρχει διαδρομή. Χτίστηκε όλη αυτή η κατάσταση και υπάρχουν και τα πρόσωπα. Και έχουν και ονοματεπώνυμο. Οι επιτυχίες έχουν έτσι, και ονοματεπώνυμο. Έτσι, θα το πούμε, έτσι, θα τα πούμε όλα. Ναι, θα πούμε όλα. Έχουμε στον αέρα τον αντιπρόεδρο του εραστέχνη ΠΑΟΚ και μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως εκπρόσωπος του εραστέχνη, τον Δημοκράτη τον Παπαδόπουλο. Έλα, Δημοκράτη. Ακούω. Συνεχίζουμε. Νομίζω ότι με το ποδόσφαιρο τα κλείσαμε τα ζητήματα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Άκου την, η πρώτη ερώτηση για το μπάσκετ. Αφορά γιατί δεν αποδόθηκαν ευθύνες και δόθηκε συγχωροχάρτη από την πλευρά του Εραστέχνη. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ υπάρχουν διοικήσεις πρωτοδικείου και νομίζω ότι ελέγχονται από τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ δεν έχει μεγάλο μέτοχο. Οι διοικήσεις πρωτοδικείου, οι οποίες ελέγχονται από τον Εραστέχνη, μετά από όσα συνέβησαν πριν τη διοίκηση Χατζόπουλου, πριν έρθει αυτήν η ευλογία, μικρότερη από του Ιβάν, αλλά ευλογία και αυτήν του Χατζόπουλου, ώστε να βάλει μια τάξη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί δεν αποδόθηκαν ευθύνες για όλα αυτά που συνέβησαν και μας άφησε μια πρίκα, η οποία τώρα δίνουν μάχη κάποιοι άνθρωποι για να νοικοκυρέψουν την κατάσταση. Γιατί ο Εραστέχνης δεν απέδωσε ευθύνες και γιατί έδωσε συγχωροχάρτη. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι τι εννοούν οι φίλοι συσσαγωγικά ακροατές ότι δεν αποδόθηκαν ευθύνη. Να πάμε στα δικαστήρια ανθρώπους οι οποίοι είναι από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Έχω μια επιστροφή και δεν ακούγεται καλά. Να το διορθώσουμε αναφορά εμάς. Δηλαδή να... Μισό λεπτό, Δημοκράτη. Τώρα εντάξει είσαι. Ναι. Αν δεν είσαι εντάξει, να κλείσουμε και να σε ξαναπάρουμε για να το τακτοποιήσουμε, να είμαστε εντάξει. Θα τα ακούσω, θα μιλήσω. Ναι, έχω επιστροφή, όχι. Ωραία. Κλείσε και θα σε ξαναπάρουμε. Ωραία, είμαστε πάλι στον αέρα, αλλά Δημοκράτη. Θα πείσουμε, ναι, ότι θα είναι καλύτερα. Ναι. Τώρα νιώθω και εγώ λοιπόν, ότι είναι καλύτερα. Έλεγα το εξής. Πρόσεξε λίγο, θα πεις αυτό που θέλεις. Εγώ το ερώτημα έκανα. Τώρα εσύ ναι. Θα δώσεις τα φώτα σου γιατί δεν είχαμε ευθύνες. Και γιατί δόθηκε συγχωροχάρτη. Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Αυτό θέλω να ακούσω. Πολύ σωστά. Αυτό το οποίο πιστεύουν οι φίλοι οι οποίοι έκαναν την ερώτηση αυτή είναι ότι έπρεπε να πάμε κόντρα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν μπροστά τα στήθια τους και έβαλαν την υπογραφή τους για να έχει ο ΠΑΟΚ διοίκηση πρωτοδικείου. Διότι όπως ξέρεις δύσκολα κάποιος μπαίνει στη διοίκηση πρωτοδικείου διότι υπογράφει. Γιάννη, σωστά. Πολύ δύσκολα βάζει κάποιος την υπογραφή του. Κι όμως βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βάλαν την υπογραφή τους. Και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τι έπρεπε να κάνουμε να αποδώσουμε. Πρόσεξε, δεν στέλνεις καλό μήνυμα τώρα. Δηλαδή όποιος μπαίνει διοίκηση πρωτοδικείου μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποιο είναι όταν το αποτέλεσμα. Λέμε ό,τι θέλει, τι έκανε, δηλαδή. Αλλά και αυτός... μόνο έφερε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι χρέη ατελείωτα, όπως λέει και ο κύριος Χατζόπουλος, ένα χάος. Σε αυτό το θέμα, αν ακούσεις τον κύριο Χατζόπουλο να μιλάει και να λέει για τους προηγούμενους, ποτέ δεν θα ακούσεις ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνανε κακό στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν, δηλαδή, δεν είπα αυτό, ότι κάναν κακό ηθελημένα ή εσκεμμένα. Ακόμα ας πούμε και από άγνοια. Ή από λάθη. Από εκεί και πέρα εγώ. Λάθη μπορεί να γίνανε, βεβαίως. Ναι. Λάθη μπορεί να γίνανε. Ναι. Έπρεπε να βγει η μαμά του συλλόγου, ο ερασιτέχνης, και τα λάθη αυτά τα οποία έγιναν, που πραγματικά έγιναν λάθη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έγιναν λάθη στα 8 χρόνια τα προηγούμενα. Αυτό όμως τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, τι, να βγει και να δώσει μάχη εναντίον των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι είναι μέσα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν άγνωστοι, δεν ήταν ο δρόσος. Διότι αν θυμάσαι, ναι. Ο Εραστέχνης δεν λέω αυτό, μετά. Όχι, δεν λέω αυτό. Και τώρα, την κέρδισε. Ναι, αφήνω τους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετείχαν στο ερώτημα και το κάνω μόνο εγώ. Δεν είπα να καταλογιστούν ευθύνες ή να τους στείλουμε στα δικαστήρια, αλλά μάλλον όχι, θα το πω αλλιώς. Θα μπορούσε θεωρητικά να καταλογιστούν κάποιες ευθύνες, θεωρητικά λέω, χωρίς να υπάρχουν κάποιες ενέργειες νομικές, ώστε να δοθεί ένα στίγμα ότι κύριε αποτύχατε, δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας, δεν θα σας τρέξουμε φυσικά στα δικαστήρια γιατί σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε, αλλά έχετε ευθύνες. Αυτό έγινε. Γιάννη. Αυτό έγινε σε συζητήσεις, έγινε κρυφά. Έγινε. Δημόσια δεν έγινε, Δημοκράτη. Όχι, έγινε δημόσια δεν έγινε, έτσι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, μπράβο. Δεν έγινε. Και αν θέλεις, επειδή... Το ξέρω ότι έγινε, ότι κατηδίαν το γνωρίζω ότι έγινε.
δεν έγινε, διότι δεν χρειάζεται τα ενίκομη εν δήμο, δεν χρειάζεται αυτά να τα ακούει όλος ο κόσμος. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, που συζητούσαμε οι δυο μας και λέγαμε ότι τα παίρνουν και τα κάνουν θέοι βολάν οι διάφοροι παραγωγοί για να έχουν ακροαματικότητα, δεν θα τους δίναμε εμείς τη χαρά να κάνουν αυτό το πράγμα που δεν το κάνουν άλλες ομάδες, γιατί εκεί πέρα γίνονται άλλα. Δεν θα το έκανε και ο ΠΑΟΚ αυτό δέχα. Το πράγμα. Είναι μια δυνατή. Μέσα να είσαι σίγουρος 100% αυτό που σου λέω, ειλικρινά, ότι όντως γίνανε αυτά τα οποία είπες και πολύ σωστά τα είπες. Έτσι, έτσι. Το δέχομαι ως μια πολύ καλή δικαιολογία. Τα δικά μας τα κρατάμε μέσα στο σπίτι μας και τα λύνουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι κυρίαρχο και πρέπει να είναι ως αρχή στον ΠΑΟΚ και το ακολουθούμε νομίζω. Από εκεί και πέρα μπορεί να δημιουργεί κάποια ερωτήματα στη μάζα του κόσμου. Σωστά. Να τους κάλυψαν, ξέρεις, δεν τους κάναν τίποτα, δικοί τους άνθρωποι. Αλλά νομίζω δική ότι... Δική μας, ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που λες εσύ, τα ενίκο μη εν δήμο και όλα... Και όλη αυτή η ιστορία να λύνεται μεταξύ μας είναι πάνω από αυτά τα ερωτήματα και το αποδέχομαι με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και αρχή μας για πολλά ζητήματα που θα βρούμε στο δρόμο μας τα επόμενα χρόνια. Να το ακολουθούμε αυτό, είναι καλό. Να μην ξεφτιλιζόμαστε δηλαδή με κάποιο τρόπο, το λέω ομά ας πούμε με μια τέτοια έκφραση, γιατί μερικές φορές στον ΠΑΟΚ ξεφεύγουμε και μετά μετανιώνουμε και λέμε τι γίνεται μεταξύ μας, θα βγάλουμε τα μάτια μας. Έτσι, πάρα πολύ σωστά. Το έχεις δει. Οποιοσδήποτε θέλει, είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Ο ερασιτέχνης, να ξέρεις Γιάννη, και θα το σταματήσουμε εδώ, είναι μετά τον πρόεδρο, τον Ιβάν Σαββίδη, ο μεγαλύτερος χορηγός της ΚΑΕ. Αλλά δεν θα τα πούμε στον αέρα αυτά. Ο οποιοσδήποτε παοκτής, από συνδέσμους, από μέλος του σωματείου θέλει κάποιες επεξηγήσεις, είμαστε στη διάθεσή του να το πούμε τα πάντα. Άκου τώρα, Δημοκράτη. Τι κάνει ο ερασιτέχνης για το τμήμα του μπάσκετ. Άκουσε τι προσφέρει, ναι, ναι, τι οικονομικές θυσίες κάνει. Ναι. Για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο περισσότερος όποιος κόσμος, θέλει αλλά λεπτομέρειες, δεν είναι για να μιλήσουμε ναι. τώρα και να τα πούμε. Όποιος θέλει λεπτομέρειες, υπάρχει και η διαδικασία να γίνει μέλος στον ερασιτέχνη για να έχει πιο πολλά δικαιώματα και να μπορεί να ρωτάει περισσότερα πράγματα. 3 ευρώ το μήνα, Γιάννη. Έτσι, 3 μπράβο, ευρώ έτσι, το μήνα μπράβο. Είναι για να έχεις την τιμή, τη μεγάλη τιμή, τη μέγιστη τιμή να γίνεις μέλος του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για να μπορείς να συμμετάσχεις στις γενικές συνελεύσεις του ερασιτέχνη. Και να ρωτάς και αυτά να που μπορείς... είπες τώρα. Αυτά που είπες τώρα. Να μπορεί να τα ρωτάει. Να έρχεται βεβαίως, να ζητάει εξηγήσεις. Να μπορεί να σε τα αυτά ρωτάει. Που ανέφερες. Ναι. Γιατί δεν μπορεί όποιος θέλει να ανοίξει την πόρτα. Να παίρνει απαντήσεις οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση να ξέρεις ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι και χωρίς να είναι κάποιος μέλος να του δώσουμε τις κατάλληλες εξηγήσεις, διότι είναι μέλος της οικογένειας. Μπορεί να μην είναι μέλος, αλλά είναι μέλος της οικογένειας. Βέβαια, θα ήταν ευχής έργων όλοι αυτοί με 3 ευρώ το μήνα να γίνουν μέλη του ερασιτέχνη. Και δεν χρειάζεται τίποτα. Κατεβάζεις μία αίτηση από το site του ερασιτέχνη. Απλά πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο να σε προτείνει. Κοίταξε. Δεν είναι 2 ανθρώπους παοκτσίδες. Θέλει τίποτα άλλο. Το ξέρω. 2 ανθρώπους παοκτσίδες που είναι μέλη. Να, εμείς ας πούμε έχουμε τη διάθεση σε όποιον θέλει ότι και εσύ και εγώ μπορούμε κάποιον που γνωρίζουμε να του δώσουμε την ευκαιρία. Εάν δεν έχει 2 μέλη, αν δεν έχει, εδώ είμαστε εμείς. Μπράβο, ένας, εσύ, μπράβο. Ένας, έτσι, μπράβο, ναι. Του λύνουμε το θέμα. Όποιος έχει πρόβλημα παόξης, και ο Δημοκράτης και εγώ θα του δώσουμε αυτή την ευκαιρία, μιας, αν τον ξέρουμε και ποιος είναι, να βάλουμε μια υπογραφή για να γίνει μέλος. Ωραία. Σωστά. Το κλείνουμε και αυτό. Φεύγουμε από αυτό και πάμε κάπου αλλού. Είχαμε εκλογές στις Ομοσπονδίες, Δημοκράτη. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ δεν είναι ένας τυχαίος σύλλογος, είναι ο πιο νοικοκύρης σύλλογος στην Ελλάδα. Και θέλω να μου πεις αν είμαστε ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή μας, δηλαδή σε αυτές τις εκλογές. Αν είμαστε με τις περισσότερες ομοσπονδίες όπου υπάρχει διοίκηση ή αν είμαστε ο ΠΑΟΚ, ο γνωστός ΠΑΟΚ που πάντα είναι με τον αντιπολιτευόμενο και δίνει τη δική του μάχη με το δικό του τρόπο. Είμαστε ευχαριστημένοι. Μεικτά τα συναισθήματα. Σε άλλες είμαστε ευχαριστημένοι, σε άλλες δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι. Δηλαδή, σύμφωνα έτσι όπως ψηφίσαμε, άλλοι βγήκαν οι δικοί μας άνθρωποι που ψηφίσαμε και θελήσαμε να βγουν ώστε να βοηθήσουν από το δικό τους μετερίζει να βοηθήσουν τις ομοσπονδίες για ένα καινούριο ξεκίνημα. Σε άλλες δεν είμαστε ευχαριστημένοι, διότι δεν μπόρεσαν να εκλεγούν οι δικοί μας οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να κάνουν το επόμενο βήμα ώστε στις ομοσπονδίες αυτές να μπει νέος άνεμος αισιοδοξίας και δημιουργίας για να προχωρήσουν οι αθλητικοί σύλλογοι και οι αθλητικές ομάδες να προχωρήσουν πιο ψηλά.
Είμαστε δηλαδή σε μια μέση κατάσταση, ούτε είμαστε απόλυτα με τους αντιπολιτευόμενους, δηλαδή με όλες τις διοικίες, ούτε με τους διοικούντες. Η κατάσταση είναι μια μέση κατάσταση. Νομίζω ότι έγινε μια καλή προσπάθεια. Τα επόμενα χρόνια σιγά σιγά Δημοκράτη, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο όσον αφορά τις εκλογές των Ομοσπονδιών. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι στην επόμενη τετραετία θα έχουμε σε όλες τις Ομοσπονδίες, θα φροντίσουμε τέλος πάντων να έχουμε, θα το επιδιώξουμε, σε όλες τις Ομοσπονδίες να έχουμε άνθρωπο δικό μας. Ωραία, αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι φαίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και πως και διοικητικά και με τις παρεμβάσεις του πρέπει να δείξει μια δυναμική και στις ομοσπονδίες. Δηλαδή όχι μόνο αγωνιστικά να φέρνουμε τίτλους, να έχουμε γίνει ο σύλλογος ο οποίος έχει τα περισσότερα τμήματα στην πρώτη κατηγορία, να παίζουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να κατακτάνε τίτλους κάθε χρόνο, αλλά και διοικητικά ώστε να προστατεύει τα συμφέροντά του, όχι τίποτα άλλο, όχι να κερδίσει τίποτα. Δεν μας αρέσει κιόλας σε εμάς αυτό. Ή να έχει έννοια. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Να προστατεύει τα συμφέροντα του συλλόγου. Έτσι ακριβώς, να προστατεύει τα συμφέροντά του. Ωραία. Να συνεχίσω σε μια άλλη ερώτηση. Πες μου, θες να συμπληρώσεις κάτι, πες μου. Ήθελα να συμπληρώσω, ναι, γιατί έβαλες κάτι στο τραπέζι, τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. 6 ομάδες φέτος του ΠΑΟΚ, να ξαναπώ το νούμερο, 6 θα παίξουν στην Ευρώπη. Και αν προσθέσουμε και το ποδόσφαιρο το ανδρικό και το μπάσκετ το ανδρικό. Και η ΚΑΠΑ 19 παίζει στην Ευρώπη. Που θα παίξουν στην Ευρώπη. Ψάξε και βρες μια άλλη ομάδα, η οποία 8 ομάδες θα παίξουν στην Ευρώπη, έτσι, όχι στην Ελλάδα μόνο, που θα παίξουν στην Ευρώπη. Δεν θα συμμετάσχουν δηλαδή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό το κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ. 2 ομάδες του χάντμπολ, ανδρών γυναικών. 2 ομάδες, η ομάδα ποδοσφαίρου το γυναικείο, η ομάδα μπάσκετ το γυναικείο και η ομάδα βόλεϊ και των ανδρών και των γυναικών συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα μιλήσουμε και παρακάτω και για τους ανθρώπους αυτών των τμήματων. Θα τα πούμε όλα. Ναι. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Από το Φεβρουάριο έχετε να συνεδριάσετε ως διοικητικό συμβούλιο. Ούτε διαδικτυακά δεν το κάνατε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Υπάρχει προβληματισμός. Θεωρώ, έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Δεν το κάναμε όμως γιατί βρισκόμαστε καθημερινά, Γιάννη. Δηλαδή και όχι μόνο ο πρόεδρος και εγώ ή ο πρόεδρος με το Γενικό Γραμματέα ή ο Γενικός Γραμματέας με μένα ή εγώ με το γραφείο τύπου κτλ. Όλοι, επειδή είμαστε μια οικογένεια, όλοι βρισκόμαστε μεταξύ είναι και, μας. Πρόσεξε, δηλαδή, πρόσεξε. Κάποιος είναι, που είναι, μπορεί να πει ναι, ότι ξέρεις εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ. Είναι και κλειστά τα γραφεία όλη αυτή την περίοδο, είναι σε αναστολή υπάλληποι και θα είχα την εντύπωση ότι σιγά σιγά θα πρέπει να μπει μια σειρά και να ξανανοίξουν τα γραφεία τώρα. Ναι, βεβαίως. Ήδη έχει μπει σειρά. Συζητήσαμε με τον πρόεδρο από Δευτέρα που θα μιλήσουμε, που θα βρεθούμε. Είναι το πρώτο θέμα που θα μιλήσουμε. Είναι αυτό. Ήδη το έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά. Και το πρώτο θέμα που θα δούμε θα είναι αυτό. Δευτέρα έχουμε συνάντηση δηλαδή διαδικτυακά ή θα βρεθείτε όλοι μαζί. Δευτέρα έχω συνάντηση εγώ με τον πρόεδρο. Από εκεί και πέρα θα ενημερωθούν οι πάντες το ξαναμπαίνουμε, το τι δηλαδή... και αν συμφωνούν ή όχι. Αλλά επειδή το θέμα θα είναι και αυτό που για το άνοιγμα των γραφείων, νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος που δεν θα συμφωνήσει. Θα πούμε στον κόσμο ότι σιγά σιγά μπαίνουμε πάλι σε ρυθμούς κανονικά. Και τα γραφεία θα ανοίξουν και συνεδριάζει το διοικητικό. Στην πραγματικότητα. Γιατί η άλλη λέξη δεν μου αρέσει, την είχε πει κάποιος ο οποίος δεν μου αρέσει και έτσι δεν την λέω. Θα μπούμε ξανά στην πραγματικότητα. Ωραία, τώρα θέλω να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο υποστηρίζουν κάποιοι. Υπάρχει η άποψη πως τα αποτελέσματα στα τμήματα οφείλονται στις ικανότητες των προσώπων, των εφόρων προσωπικά και όχι σε ένα σχέδιο οργανωτικό από τη διοίκηση. Δηλαδή, Χασεκίδης στο χάντμπολ, Μάλιος στα βαρέα αθλήματα, ο Αγγελίδης στο γυναικείο μπάσκετ, η Κεραμιδά στο στίβο, ο Νικολαίδης στο πόλο, στο βόλεϊ γυναικών ο κύριος Σαμυρίδης, ο οποίος νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ και γενικά μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα μπορείς να το αντικρούσεις, γιατί σίγουρα θα ήθελες να το αντικρούσεις, όχι ότι δεν αγαπάς τα πρόσωπα ή ότι δεν συμμετέχεις στην προσπάθεια αυτών, αλλά το υποστηρίζουν αρκετοί αυτό, ότι δεν υπάρχει οργάνωση διοικητική η οποία να κατευθύνει όλο αυτό το σκηνικό και να έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα τα τρομερά, αλλά είναι θέμα προσώπων και σου ανέφερα πρόσωπα, το Χασεκίδη, το Μάλιο, την Κεραμιδά, τον Νικολαίδη, τον φίλο μου τον Αγγελίδη στο γυναικείο μπάσκετ, το οποίο δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά δείχνει αυτά τα χρόνια ότι έχει ένα επίπεδο
και κάποια στιγμή περιμένουμε και στο γυναικείο μπάσκετ το μεγάλο μπαμ, ένα τίτλο δηλαδή. Νομίζω το αντιλαμβάνεσαι, ξέρω ότι μπορεί το αγαπάς. Μπορεί να ήρθε η ώρα. Εντάξει, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Κοίταξε, ο Αγγελίδης κάνει την προσπάθειά του. Είναι ένα δύσκολο επιχείρημα και μένω στον Αγγελίδη, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις τίτλο στο γυναικείο μπάσκετ, χωρίς να έχεις ένα χρηματοδότη από πίσω. Δηλαδή, στο βόλι το γυναικείο λέμε πήραμε, αλλά υπήρχε ο Αμυρίδης στο βουνό από πίσω. Τώρα, ο Αγγελίδης δεν είναι βουνό, αλλά κάνει και αυτό τη δικιά του προσπάθεια. Όχι ότι δεν το στηρίζεται. Ναι, όχι ότι δεν. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Χασεκίδης, ας πούμε, δεν είναι κανένα βουνό οικονομικό, αλλά με τη δουλειά, με την προσπάθεια. Ο Χάρης Ομάλιος το ίδιο στα βαρέα αθλήματα. Η Κεραμιδά στο στίβο. Ο Νικολαίδης στο πόλο. Και αυτός μάχεται δηλαδή. Δεν είναι εύκολο πράγμα στο πόλο να πάρει τίτλους. Αλλά αυτά τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια η οποία δείχνει προς τα έξω ότι είναι δικό τους το έργο. Και δεν είναι τόσο οργανωτικό, διοικητικό, διοικητικά οργανωτικό και οι κατευθύνσεις. Και πρόσεξε σε όλους αυτούς ποιον θα βάλω εγώ. Θα βάλω και τον πρόεδρο, τον Θανάση Κατσαρή, ο οποίος με τη στήριξη και τη βοήθειά του, δεν λέω ότι τα χάνει τα λεφτά του ή τα πετάει, αλλά οποιαδήποτε στιγμή, για να μην ο ΠΑΟΚ είναι εκτεθειμένος είτε στο ΙΚΑ, είτε στην εφορία, είτε οπουδήποτε, είτε τις ανάγκες που έχει το κάθε τμήμα, είναι εκεί, το βάζει το χέρι στην τσέπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το αντιλαμβάνεσαι, το καταλαβαίνεις. Και το βάζει βαθιά. Έτσι, μπράβο, ναι. Και έχει τον ΠΑΟΚ νοικοκύρη. Δηλαδή λένε ο σύλλογος, ο ΑΣ, ο ΑΣ δεν χρωστάει πουθενά. Όταν όλοι χρωστάνε παντού. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή έτσι αυτό ακριβώς. Το μαζί έτσι με αυτά τα παιδιά. Και χαίρομαι που τα παρακολουθείς και τα γνωρίζεις. Μα φυσικά. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Εγώ μαζί. Αλλά να πάμε σε αυτούς οι οποίοι είναι λίγοι, βέβαια, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και λυπάμαι για αυτό το οποίο λέω, που θεωρούν ότι. Είναι Δημοκράτα, το σπάσω αυτό το τηλέφωνο. Οι το τηλέφωνο σου λοιπόν, κάτι έχει. Για να ξεκαθαρίζουμε. Οι επιτυχίες ξεκινάνε από την κορυφή και έχουν ονοματεπώνυμο. Και το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Θανάσης Κατσαρής. Πρόσεξε, ως πρόσωπο. Την απάντηση ναι. Μπορούν να τη δώσουν οι έφοροι. Ανέφερες 6 εφόρους. Αδίκησα, δεν ξέρω αν αδίκησα κάποιον. Δεν ξέρω αν αδίκησα. Έναν-έναν, τι προσφέρει και πώς γίνεται το οργανόγραμμα από την αρχή, από το Θανάση του Κατσαρή. Εκεί άκουσε με, πρόσεξε, την απάντηση η Δημοκράτη, εφορή. Όχι, το, άκου λίγο, μισό λεπτό, σε διακόπτω, είπαμε το ίδιο πράγμα τώρα. Εγώ έβαλα αυτούς εδώ και δεν ξέρω αν αδίκησα κάποιον και μαζί με αυτούς, πρόσεξε, δεν έβαλα τη διοίκηση και την οργάνωση που προσφέρει, αλλά έβαλα πρόσωπο και εκεί, Θανάση Κατσαρή. Ναι. Με κατάλαβες τι σου λέω. Ναι. Πρόσκειο να μην παρεξηγηθούμε, γιατί οι συνάδελφοί σου μπορεί να σου πούνε Δημοκράτη, τι συμφώνησες με τον Λαγογιάννη. Θα στο πούνε κιόλας, να ξέρεις. Γιατί αυτό είπα εγώ. Εγώ δεν έβαλα τη διοικητική οργανωτική διάθεση η οποία ξεκινάει, μπαίνει σε ένα δρόμο. Έβαλα τα πρόσωπα και μαζί με αυτά τα πρόσωπα έβαλα άλλο ένα πρόσωπο, το Θανάση Κατσαρή. Δεν είπα η διοίκηση, δεν είπα ο Δημοκράτης, ο τάδε που είστε διοίκηση. Σας έβγαλα όλους στην άκρη εσάς και έβαλα μόνο τον Κατσαρή. Πρόσωπο έβαλα και εκεί. Δηλαδή αυτό οφείλεται στα πρόσωπα. Όταν λέμε, αφού έβαλες και τον Θανάση τον Κατσαρή, ναι, οφείλεται στον Θανάση τον Κατσαρή. Γιατί? Γιατί όπως είπες πολύ σωστά, βάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βαθιά το χέρι στην τσέπη και δεν αφήνει τίποτα απολύτως στον αέρα. Μπράβο ρε Δημοκράτη που το παραδέχεσαι. Να σου πω κάτι. Και μόνο που το λες αυτό το πράγμα είναι σημαντικό να ξέρεις. Και συγκεκριμένη στιγμή να μην είχε χρήματα. Όμως αυτά όλα καλύφθηκαν από τον πρόεδρο. Δηλαδή είχε τη δύναμη, αλλά και την οικονομική, αλλά και την ψυχική, Γιάννη. Γιατί ο πρόεδρος, ο Θανάσης ο Κατσαρής, έχει και την ψυχική δύναμη να κάνει αυτό το πράγμα. Διότι πολλοί κόσμος, πολλοί δεν είναι που έχει χρήματα, αλλά δεν έχει την ψυχική δύναμη να πει ότι θα δώσω σήμερα 50.000. Μπορεί να έχει την οικονομική δύναμη, αλλά ούτε την ψυχική δεν την έχει. Δημοκράτη, ούτε πέντε, όχι 50, έτσι φυσικά. Αυτό δεν έχει αφήσει το σύλλογο ποτέ εκτεθειμένο. Γι' αυτό ο σύλλογος αυτός από το 99 που είμαι εγώ στα διοικητικά δεν έχει μείνει ποτέ χωρίς ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Ποτέ δεν βγήκαν κάποιοι αθλητές οι οποίοι να πούνε, είναι πληρωμένοι Γιάννη μέχρι και τέλος Μαΐου οι αθλητές όλοι. Έτσι, όλοι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, βέβαια μπορεί πάλι ο κακοπροαίρετος μπορεί να βγει, αλλά δεν με ενδιαφέρει ο κακοπροαίρετος σε μένα καθόλου. Μπορεί να βγει και να πει ότι ξέρεις, αυτό είναι το αυτονόητο. Δηλαδή μπορεί να είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είναι πληρωμένοι. Πρέπει να είναι πληρωμένοι. Δεν είναι έτσι. Το αυτονόητο μπορεί να είναι πληρωμένοι, αλλά στο 95% των ομάδων δεν είναι πληρωμένοι. Έχουν να πάρουν μισθούς μηνών. Μηνών μισθούς.
Και όμως στον ΠΑΟΚ είναι όλοι αυτό πληρωμένοι. Δεν υπάρχει, και είναι μεγάλη επιτυχία, ναι, αυτό. Και οφείλεται στον πρόεδρο το Θανάση Κατσαρή. Δεν το κρύβουμε αυτό, και όταν το λέω εγώ δημοκράτη έχει μεγάλη σημασία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί νομίζω ότι η αντιπαράθεση και η συγκρούση του παρελθόντος στον αεραστέχνη, νομίζω ότι όταν το λέω νιώθει μια μεγάλη διοίκηση ο πρόεδρος, γιατί ποτέ δεν τον χάιδεψα. Έχω συγκρουστεί απίστευτα πάρα πολλές φορές και έχουμε συγκρουστεί, αλλά όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και με τοπική σύγκρουση, Γιάννη. Έτσι, μπράβο. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Και είναι προς τιμή σου και σε συγχαίρω γι' αυτό, διότι κατάλαβες, ενημερώθηκες ότι δεν ήταν τα πράγματα έτσι πως παρουσιαζόντουσαν, και ήρθες και είπες ότι ναι, πρόεδρε, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα. Μπράβο, και το αποτέλεσμα, κάτσε λίγο. Είναι μεγαλείο ψυχής είναι αυτό. Μπράβο, διότι ναι. Και άλλοι το έχουν δει αυτό, το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για τον ΠΑΟΚ και τον αεραστέχνη ΠΑΟΚ, και γενικά για τον ΠΑΟΚ σε δύσκολες στιγμές. Είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται δύσκολα πάσκετ, το αποδέχονται όμως, δεν θες έχουν να το πεις. Ψυχικό στένος, ναι, και θάρρος να βγουν και να πούνε ναι ρε πρόεδρε, κάναμε λάθος, συγγνώμη σου ζητάμε, κάναμε λάθος, είχες δίκιο. Δεν το έχουν. Δημοκράτη, αυτό, το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο είναι. Η περιουσία μας είναι ανέγγιχτη, δεν την άγγιξε κανένας, την προστάτεψε. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είμαστε νοικοκυρέοι και δεν πέσαμε σε κατηγορίες για να έχουμε χρέη και να ξεφτυλιστούμε. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι σε ένα δρόμο με τα προβλήματά του, και κυρίως ο αεραστέχνης ΠΑΟΚ και τα αθλήματά του είναι ό,τι πιο δυνατό στην Ελλάδα. Σε όλα, δηλαδή, είναι ο πιο δυνατός σύλλογος στην Ελλάδα. Δηλαδή, έτσι τον κρίνουμε τον Κατσαρή εκ του αποτελέσματος. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Δύο ιδιόκτητα γήπεδα. Ναι. Δύο ιδιόκτητα έτσι, γήπεδα. Μπράβο. Τα οποία κρατήθηκαν με νύχια και δόντια. Εσύ το γνωρίζεις πολύ. Μπράβο. Καλά, γιατί εκ του αποτελέσματος και ο σύνδεσμός σου και άλλοι σύνδεσμοι είχαν βάλει πλάτη τότε που σε δύσκολες εποχές. Την έτσι, εποχή του Μπατακούδη, έτσι που μπράβο. Που αν θυμάσαι ήθελαν να κατασπαράξουν τον ΠΑΟΚ, να πάρουν το γήπεδο. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, δεν τα ξέρει. Και το δειγματίζανε ότι είναι δικό τους. Μπράβο. Και όμως μπήκε μπροστά ο πρόεδρος ο Κατσαρής μαζί με τους φιλάθλους και τους συνδέσμους και σώσανε την κατάσταση. Θα πούμε, ποτέ δεν έκανε πίσω. Άκουσε με λίγο, θα πούμε και άλλα πράγματα και για τον πρόεδρο. Νομίζω ότι στα πιο σοβαρά δεν μπήκαμε ακόμη. Αργότερα θα πούμε. Άκου τώρα, έχω ένα μήνυμα. Μισό λεπτό, αφορά εσένα μάλλον. Καλησπέρα. Υπήρχε κάποτε στην Τούμπα ένα πανό που έγραφε «Πάω κρώματα χαμάτα». Μήπως έχει κάποια σχέση ο κύριος που μιλάει, λέει ο φίλος τώρα εδώ. Δεν ξέρω. Τι μπορεί έλεγε το πανό? Μπορεί να σε μπερδεύει με κάποιον. Ναι, τι έλεγε? Πάω χρώματα χαμάτα. Όχι. Όχι. Σε μπερδεύει με κάποιον άλλον. Ωραία, ναι, Δημοκράτη. Ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα των 11 εμείς. Μάλλον όχι, θα σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Δεν τελειώσαμε. Και δεν όχι, μπήκαμε. Τίποτε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Ναι, ακόμα δεν αρχίσαμε. Έχουμε αρκετά έτσι πράγματα και πολύ πιο σοβαρά. Ωραία. Ωραία. Να σε αποσυνδέσω λίγο τώρα να πω. Ωραία, συνεχίζουμε. Έχουμε στον αέρα από την αρχή της εκπομπής τον αντιπρόεδρο του αεραστέχνη ΠΑΟΚ και μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως εκπρόσωπο του αεραστέχνη, τον Δημοκράτη τον Παπαδόπουλο. Έλα Δημοκράτη, είμαστε στον αέρα και συνεχίζουμε. Θα μείνουμε λίγο και θέλω να μείνω σε συγκεκριμένο άθλημα. Δηλαδή, όσον αφορά το χάτμπολ με το Χασεκίδη, το μάλιο με τα βαρέα αθλήματα, την κεραμιδά στο στίβο, τον Νικολαίδη στο πόλο, είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχη για τα τμήματά τους. Αλλά έχουμε τώρα ένα τμήμα, το γυναικείο μπάσκετ, που εγώ θεωρώ ότι είναι και το προστατευόμενο τμήμα του αεραστέχνη ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει η έκφραση ή όχι, αλλά η άποψή μου. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη. Με έφορο τον. Και δεν αλλάζει. Με έφορο τον Αγγελίδη. Και είπες κάτι πριν ότι ήρθε η ώρα για να. Είναι δύσκολο να πάρουμε τίτλο στο γυναικείο μπάσκετ. Πρέπει να το καταλαβαίνει ο καθένας. Ήρθε η ώρα και του Αγγελίδη. Ναι, ήρθε και η ώρα του Αγγελίδη. Ήδη γίνανε κάποιες κινήσεις πάρα πολύ καλές που ταράξανε τα νερά του γυναικείου μπάσκετ. Πήραν πουλού μία μερίδα η οποία είναι πολύ. Δεν σε ακούω καλά. Δημοκράτη, δεν σε ακούω καλά. Δεν ακούγεται καλά. Για συνέχισε τώρα. Λέω ότι πήραμε. Έλα. Για να δούμε τώρα, ίσως ακούσουμε καλύτερα, ναι. Τώρα σε ακούω καλά. Λοιπόν, λέγαμε για το μπάσκετ, το γυναικείο μπάσκετ. Λέγαμε ότι ήδη κάναμε μία διεθνή αθλήτρια, την Παυλοπούλου, μεταγραφή, η οποία έπαιζε στο εξωτερικό. Φέραμε μία πολύ δυνατή Αμερικανίδα, η οποία έπαιζε στο WNCA.
Και ήδη ετοιμάζουμε άλλες δύο κινήσεις, οι οποίες νομίζω ότι θα κάνουν τη διαφορά όσον αφορά το ελληνικό κομμάτι. Ο στόχος είναι τίτλος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο στόχος είναι. Φέτος τελείωσε. Θα μπούμε δυνατά για να διεκδικήσουμε και στο γυναικείο μπάσκετ τίτλους. Αυτό. Αυτό είναι που χαροποιεί τον κόσμο. Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει Δημοκράτη και να μπορέσουμε μαζικά να δείξουμε ιδιαίτερα στους ΠΑΟΞίδες, γιατί μιλάμε για τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, να φέρουν τα παιδιά τους στα τμήματα αυτά, δηλαδή να αναδεικνύονται τα τμήματα, να κάνουν πρωταθλητισμό, να αναδεικνύονται οι αθλήτριες, ώστε έστω και ένα παιδί να σώσουμε. Αν το φέρουμε στα γυμναστήριά μας και δεν το στείλουμε σε καμιά πλατεία όπου μπορεί να οδηγηθεί στην καταστροφή, πρέπει να είμαστε περήφανοι. Να πείσουμε τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους σε αυτά τα τμήματα. Από μικρά παιδιά, ώστε να μεγαλώσουν και μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό εγχείρημα, αυτό νομίζω είναι ότι είναι αυτό. Και λες, πάνω από τίτλους, πάνω από οτιδήποτε. Και πολύ καλά που κάνεις και περνάς το μήνυμα αυτό, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει τόσα τμήματα και ο λόγος είναι αυτός ο οποίος είπες. Οποιοδήποτε τμήμα και να θέλει ο γονέας να φέρει το παιδί του, γιατί εκεί του αρέσει, το έχουμε. Άρα δηλαδή θα μπορεί άφοβα και άνετα να φέρει το παιδί του στον ΠΑΟΚ και το αγαπημένο του άθλημα να το κάνει στον ΠΑΟΚ. Έτσι, έτσι. Τώρα μην κοιτάει ο κόσμος που αναφέρουμε μόνο αυτά εδώ που φέρουν τη ρούχα. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα από πίσω που θα μπορεί να έρθει κάποιος γονιός να ρωτήσει, να τον ενημερώσετε, να ξέρει, να φέρει το παιδί του εκεί όπου έχει μια τάση για να το βάλουμε μέσα στο γυμναστήριο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Δημοκράτη, από όλα. Εγώ το θεωρώ πως είναι πάνω από τίτλους, πάνω από οτιδήποτε. Έστω ένα παιδί να σώσουμε από τα ναρκωτικά ή από κάτι άσχημο που θα βρει σε έναν άλλο δρόμο και το βάλουμε στο γυμναστήριο, είναι για μένα πάνω από όλα. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα, να πείσει τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο σύλλογο. Πολύ σωστά. Ο ΠΑΟΚ έχει πυγμαχία, έχει ταγκμποτό, έχει ποδήλατο, έχει MMA, έχει σκάκι, έχει κολύμβηση, έχει πόλο, έχει όλα τα δυναμικά αθλήματα. Έχει 24 αθλήματα. Έτσι, 24. Έτσι είναι. Συγχρονισμένη κολύμβηση, καλλιτεχνική κολύμβηση. Έχει πάρα πολλά αθλήματα, σου λέω 24, που δεν έχει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Μπράβο. Μπορεί κάποιος να μπει στο site του Ερασιτέχνη και να ενημερωθεί για όλα αυτά και να έρθει και κοντά, να έρθει και από κοντά να ρωτήσει. Δηλαδή, μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να έρθουν σε επαφή, σε επικοινωνία με τους γονείς που μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους και βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι πρωταθλητές. Πολύ σωστά. Να έρθουν να γυμναστούν, να αθληθούν δίπλα σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Έκανες, δήλωσες στη συνέντευξη τύπου για τα βαρέα αθλήματα, έκανες μια δήλωση που έλεγε ότι έρχονται καλύτερες μέρες για τα βαρέα αθλήματα. Αυτό έχει κάποια σχέση που είπες με τους χώρους όπου θα γυμνάζονται αυτά τα παιδιά στην καινούργια Τούμπα? Γιατί το θέμα της καινούργιας Τούμπας δεν είναι τόσο απλό όπως νομίζουμε θα γίνει ένα καινούργιο γήπεδο. Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν συζητήσεις. Δεν αναφερόμουν στην καινούργια Τούμπα, διότι αναφερόμουν στο άμεσο μέλλον. Δεν μπορώ να διευκρινίσω και να πω πόσο ακριβώς, αλλά αναφερόμουν σε κάποιες άλλες εγκαταστάσεις σε οποίες προσπαθούμε να πάρουμε και από τη στιγμή που τις πάρουμε θα εκτοξευτούν τα αθλήματα αυτά, τα βαρέα αθλήματα θα εκτοξευτούν ως εκεί που δεν παίρνει. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο παλεύουμε να γίνει, ότι θα γίνει πραγματικότητα. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι φίλος μου ο Χάρης, ο Μάλιος, το ξέρεις, είναι φίλος σου, γνωριζόμαστε και οι τρεις πάρα πολύ. Ξέρουμε την προσπάθειά του. Σωστά. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλες επιτυχίες στα βαρέα αθλήματα και φυσικά με τη στήριξη του κυρίου Αμυρίδη. Να μην το κρύβουμε αυτό το πράγμα. Πέραν από το Βόλιο, στηρίζει και αυτή την προσπάθεια. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε γίνει θεσμός των ανδρών και το εφήβων. Και από εκεί και πέρα πάντα είμαστε μέσα στα μετάλλια. Χρειάζεται στήριξη. Έτσι, Δημοκράτη, όπως και φέτος. Το ξέρεις και εσύ πως χρειάζεται στήριξη. Την πλάτη του Ερασιτέχνη όσον αφορά φυσικά τους χώρους άθλησης. Και πρόσεξε με τώρα, μια και το χρησιμοποίησαμε και μπήκαμε σε αυτό το ζήτημα για τους χώρους άθλησης, η νέα Τούμπα έχει δρομολογηθεί. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν είναι τόσο απλό, υπάρχει και μια ανακοίνωση του ιστορικού συνδέσμου της Θύρας 4 που αφορά το καινούριο γήπεδο. Το καινούριο γήπεδο δεν είναι απλά ήρθε ο κύριος Σαββίδης και θα το χτίσει. Θα πρέπει να υπάρξουν και διεργασίες όσον αφορά τον Ερασιτέχνη, ο οποίος πρέπει να δει πού θα στεγαστούν αυτά τα αθλήματα που στεγάζονται. Στο καινούριο γήπεδο τι σκεπτικό υπάρχει, δηλαδή δεν είναι μόνο μαγαζιά και βιτρίνα, είναι και οι χώροι οι οποίοι θα στεγάσουν κάποια αθλήματα.
Έχετε το σκεπτικό σας προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν ξέρω αν έχουν γίνει συζητήσεις. Επειδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο της συζήτησης, σίγουρα θα υπάρχει. Είμαστε έτοιμοι. Θα μπορούμε, ναι, θα μπορέσουμε. Ναι, για να είναι η κολύμβηση, και σίγουρα θα υπάρχει ένα γήπεδο το ιστορικό όπως είναι στην θύρα 3 από κάτω, που από τότε που έγινε η Τούμπα, το οποίο θα στεγάζει βόλεϊ, χάντμπολ και μπάσκετ όπως και σήμερα. Αυτά ο Εραστής. Αλλά φυσικά τα θεωρεί δεδομένα. Έχουν διαγραφές τελείως διαφορετικά. Ναι, άκουσα. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλοι χώροι χρειάζονται, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σαββίδη και νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, θα βρούμε την άκρη. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα γίνει πράξη αυτό το οποίο σκεφτόμαστε με τα δυναμικά αθλήματα, που θεωρώ ότι θα εκτοπιστούν, όπως πάλι είπα και προηγουμένως, μπορούν να στεγαστούν. Εκείνη η στέγη θα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για τα δυναμικά αθλήματα. Κοίταξε, Δημοκράτη, αυτό που είπες τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι υπάρχει σκεπτικό από την πλευρά του Εραστέχνη, αυτοί οι χώροι στο καινούριο γήπεδο να είναι εκεί, δηλαδή να φτιαχτεί το σπίτι των βαρέων αθλημάτων στο καινούριο μας γήπεδο και να μεγαλουργήσει, να έχουμε και Ολυμπιονίκη κάποια στιγμή. Είπες για το κολυμβητήριο, είπες για κάποια άλλα πράγματα. Είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος πως ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ, το γήπεδο θα ανήκει και ανήκει στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, απλό θα το διαχειρίζεται η καινούργια κατάσταση που θα δημιουργηθεί, δεν ξέρω για πόσα χρόνια, αλλά το γήπεδο ανήκει στον Εραστέχνη, δεν είναι ιδιοκτησίας κανενός. Ακόμη και αυτού που θα το φτιάξει δεν θα είναι ιδιοκτησία του. Να αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι γίνεται. Και ότι μόνο που δημόσια λες ότι υπάρχει το σκεπτικό από τον Εραστέχνη, και θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Σαββίδη, ότι αυτοί οι χώροι πρέπει να υπάρχουν εκεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ? Έλα. Μα σίγουρα έτσι είναι, και ο πρόεδρος, νομίζω ο πρόεδρος, το μιλάω, ο Ιβάν Σαββίδης, δεν θέλει να μεγαλουργεί ο σύλλογος, αφού παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια ανελιπώς δορυφορικά, τα πάντα το γνωρίζω, γιατί αμέσως μετά παίρνουμε μήνυμα για συγχαρητήρια. Τα πάντα τα παρακολουθεί και αυτός και ο Γιώργος. Οπότε δεν νομίζω ότι θα σκεφτεί κάτι άλλο εναντίον του συλλόγου, εναντίον της μαμάς του συλλόγου. Σίγουρα και ο ίδιος θα θέλει να γίνουν πράγματα ώστε το τέτοιο το γήπεδο να έχει και τους χώρους που να υπάρχουν και τα αθλήματα του Εραστέχνη. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε συζητήσει για κανένα θέμα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Δεν υπάρχει και σχέδιο για το γήπεδο και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Αλλά μόνο που υπάρχει ως θεωρητικά, ως μια φιλοσοφία, ότι στο καινούριο γήπεδο δεν θα είναι μόνο μαγαζιά, αλλά θα υπάρχουν και οι χώροι που θα στεγάσουν αυτά τα αθλήματα, όπως είπες και για την πισίνα και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρεις αυτό. Ωραία. Ωραία. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι τεράστιο. Έπρεπε ήδη να έχουν γίνει εκλογές στον Εραστέχνη, έτσι δεν είναι? Ήδη θα έπρεπε. Ναι, οι εκλογές αναβλήθηκαν λόγω των γνωστών ζητημάτων, ναι, του κορονοϊού, που δεν μας έδινε τη δυνατότητα να το κάνουμε διαζώσεις και έφανε το κάνουμε με τηλεδιάσκεψη. Βέβαια, επειδή ίσως πιέζει ο χρόνος, θα δούμε αν μπορέσουμε να το κάνουμε τώρα μέσα στον Ιούλιο της εκλογής. Έχετε κάνει κάποια προεργασία? Μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες πότε υπάρχει το σκεπτικό να γίνουν οι εκλογές? Όχι, δεν υπάρχει λέω τώρα για ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. 39 που έχει δώσει η πολιτεία, και ο λόγος ήταν αυτός. Αλλιώς δεν θα είναι παρατάσεις για τις εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν τώρα, πρέπει να γίνουν τώρα. Δεν αλλάζει αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε δηλαδή προθεσμία μέχρι 31. Δόθηκε μια παράταση η οποία είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω ότι θα την εξαντλήσουμε. Και υπάρχει κάποιο σκεπτικό πώς θα γίνουν με την παρουσία του κόσμου? Πώς, μέσω... Σήμερα που μιλάμε, Γιάννη, σήμερα που μιλάμε θα δεν γίνει διαδικτυακά. Αλλά δεν ξέρουμε, κάθε Παρασκευή θα γίνει 31, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, ναι, το κράτος που αναφέρει πώς γίνονται. Είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ να κάνει διαδικτυακά τις εκλογές? Οπότε εκεί θα το δούμε και το πώς μπορούμε να τις κάνουμε. Δηλαδή είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ σήμερα να τις κάνει και διαδικτυακά αν χρειαστεί? Αυτό ρωτάω. Βεβαίως. Ωραία. Ωραία, επειδή όμως δεν ξέρουμε, γιατί κάθε μέρα αλλάζουν αυτά τα πράγματα, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα μέχρι την ημερομηνία να γίνει και κανονικά, δηλαδή με φυσικό τρόπο και όχι διαδικτυακά. Ωραία, τώρα, ο κύκλος Κατσαρή κλείνει και το ξέρεις και εσύ, το ξέρουμε και όλοι. Θα κλείσει με την υπογραφή κλείνει, του... Γιατί κλείνει? Νομίζω ότι το τελευταίο
η τελευταία πράξη είναι το γήπεδο. Δηλαδή είτε με την υπογραφή του για να γίνει το καινούριο γήπεδο, είτε όπως θα αν αποφασίσει αυτός με το να κόψει την κορδέλα για να μπούμε στο καινούριο γήπεδο. Έχω την εντύπωση ότι και εσύ το αντιλαμβάνεσαι και όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι θέμα αντίληψης, είναι θέμα ηθικής. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει. Έτσι το σκέφτεται και ο ίδιος, έχω την εντύπωση. Και ούτε ο πρόεδρος, μετά από όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, να είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη θα γενιάσουν το στολίδι το. Έδωσες είδηση δηλαδή ότι θα είναι ο Θανάσης Κατσαρής, θα είναι πρόεδρος μέχρι να κοπεί η κορδέλα στο καινούριο γήπεδο. Αυτός θα την κόψει. Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σχετικό ότι θα βάλει. Ότι θα βάλει. Και ο ίδιος νομίζω, να γίνει και αυτό. Ο ίδιος έτσι το θέλει. Πρέπει να γίνει, επειδή και ο κόσμος το θέλει αυτό πραγματικά, γιατί στηρίζει το Θανάση του Κατσαρή. Πλέον, εγώ το βλέπω, Γιάννη, επειδή κυκλοφορώ συνέχεια, όπως ξέρεις, δεν αφήνω γύρω στηρίζει γύρω, τις πράξεις του άκου δημοκράτη. Αυτό το αντιλαμβάνομαι, ότι πραγματικά ο κόσμος στέκεται δίπλα στο πλευρό του Θανάση του Κατσαρή. Ναι, στηρίζει την αποτελεσματικότητα και τις ενέργειές του. Προσωπολατρεία δεν υπάρχει για κανέναν. Δηλαδή, ο Θανάης Κατσαρής έκανε αυτό και αυτό. Τι έκανε, αυτά τα πράγματα το στηρίζουμε. Είναι όλα θετικά. Απλά το σκεπτικό ήταν μέχρι να υπογράψει για να χτιστεί η καινούργια τούμπα, ή έχει και μια στο μυαλό του ένα σκεπτικό ότι γιατί να μην κόψω εγώ την κορδέλα, ας πούμε. Αλλά όπως μας είπες τώρα και νομίζω ότι μας άφησες και είδηση, να κόψει την κορδέλα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ναι. Θα είναι μεγάλη αδικία να την κορδέλα μαζί με τον πρόεδρο τον Ιβάν Σαββίδη να την κόψει κάποιος άλλος. Πραγματικά θα είναι αδικία. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και θεωρώ όμως ότι την κορδέλα θα την κόψουν μαζί οι δυο τους. Και θα αφήσουν μια παρακαταθήκη τεράστια στον κόσμο του ΠΑΟΚ για άλλα 100 εντάξει, χρόνια. Εντάξει, το δικαιούται, το δικαιούται. Να σου πω γιατί το δικαιούται, δημοκράτη. Είναι γυρασμένοι, θεωρώ ότι για άλλα 100 χρόνια θα είναι ένα παλάτι, έτσι. Ένα στολίδι αντάξιο των προσδοκιών του κόσμου. Και νομίζω ότι θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο ένας κύκλος, ενός παράγοντα, τον οποίο η ιστορία θα βάλει στα πάνω, δηλαδή με πολύ... σε ένα σημείο πολύ ψηλά το Θανάση Κατσαρή και σου εξήγησα γιατί υπάρχαν, εγώ στο παρελθόν συγκρούστηκα με το Θανάση Κατσαρή για τα λάθη του, για τις παραλήψεις του, για τις διαφορετικές απόψεις, αλλά τι έχω πει, την εποχή Μπατατούδη έβαλε την πλάτη του και έσωσε το γήπεδο από αυτό που ήθελε να κάνει ο Μπατατούδης. Την εποχή Σαχπαζίδη Φλωρίδη, όταν του πετούσαν τα βιβλιάρια με τα ψευτοδολάρια του Φλωρίδη, αντιστάθηκε και σε δύσκολες καταστάσεις, αντιμετωπίζοντας ακραίες καταστάσεις, θα έλεγα εκείνη την εποχή. Κράτησε το ποδόσφαιρο όρθιο και ήρθε ο κύριος Σαββίδης και το βρήκε στην Αλφα Εθνική και όχι διαλυμένο σε καμιά κατηγορία γάμα ή δέλτα και για να σώσει κάποια χρέη. Στο μπάσκετ φυσικά η προσπάθεια ήταν μεγάλη, αλλά όπως βλέπουμε σήμερα πάλι έχει βρεθεί η λύση, έχει έρθει μια ευλογία ο κύριος Χατζόπουλος, ο οποίος δείχνει να νοικοκυρεύει την κατάσταση. Έχει τον αεραστέχνη ΠΑΟΚ να μην οφείλει ούτε ευρώ σε εφορίες, ΙΚΑ ή οπουδήποτε, ή σε αθλητές, νοικοκύρι δηλαδή. Και με όλα αυτά εδώ που λέω τώρα τα συμπεράσματα, το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θανάσης Κατσαρής είναι ένας άνθρωπος που προστάτεψε τα συμφέροντα του συλλόγου. Και γι' αυτό η ιστορία θα τον βάλει εκεί που το αξίζει. Αλλά έρχεται και η ώρα που τελειώνει αυτό. Δεν μπορεί να είναι αιώνια. Έτσι δεν είναι, και ηλικιακά, αλλά και ίσως ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να τα απολαμβάνει χωρίς να έχει έννοιες, χωρίς να έχει και ευθύνες. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Το είπαμε. Ναι. Αυτό είναι το δίκαιο και αυτή είναι η κατάληξη. Ωραία. Νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος όσον αφορά αυτά που θέλω να ρωτήσω. Τώρα για τα τμήματα δεν είπαμε. Θα πούμε και για τα τμήματα. Θα σου δώσω το δικαίωμα να πεις ό,τι θες. Άσε με να τελειώσω αυτά που θέλω να ρωτήσω. Και μετά, ας πούμε, το τελευταίο μισάωρο, ναι. Έτσι κι αλλιώς, το 2ωρο σήμερα είναι αφιερωμένο στον αεραστέχνη ΠΑΟΚ περισσότερο και συζητώντας με έναν παράγοντα, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, είσαι και ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ. Είπαμε και 2-3 πράγματα για την ΠΑΕ. Δεν θέλω να πούμε περισσότερα, γιατί εκεί θέλω να πούμε όταν θα αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια. Τώρα δεν θέλω να λέμε θεωρίες, γιατί ο κόσμος είναι και λίγο τρελαμένος. Νομίζω ότι. Και ακούει και διάφορα, σε αυτά τα ζητήματα που συζητάμε, νομίζω ότι ο κόσμος δεν τα ακούει συχνά. Ξέρεις ποιο είναι το τελευταίο μου έτσι, ερώτημα. Έτσι και εγώ και ναι. Φαίνεται ότι δώσαμε αρκετά πράγματα στον κόσμο. Τώρα θα και δώσουμε, θα μέχρι κοίταξε, έχω και ένα ερώτημα. Ώστε να καταλάβει ναι. τι γίνεται στην οικογένεια. Άκουσε με τώρα προσεκτικά, Δημοκράτη. Γιατί καλά είναι αυτά που λέμε τώρα, είναι ο Κατσαρής,
βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, προστατεύει τον αραστέχνη, είναι όλα καλά και όμορφα. Όταν έρθει η ώρα να κόψει την κορδέλα και να πει γεια σας, τι θα γίνει τότε? Άκουσε με σε ένα σκεπτικό που το έχω συζητήσει και το συζητάμε όσοι ενδιαφερόμαστε για τον αραστέχνη, γιατί το ξέρεις ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο ενδιαφέρεται για τον αραστέχνη, αλλά θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία του αεραστέχνη στο σύλλογο. Δηλαδή είναι το α και το ω για μένα. Είναι η προστασία ο αεραστέχνης. Και όταν είναι υγιής ο αεραστέχνης, για όλα τα άλλα θα βρίσκονται λύσεις. Έχω αυτή την εντύπωση. Η συζήτηση ποια είναι? Ποιο είναι το μέλλον? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να μπουν μπροστά και να συνεχίσουν το έργο που έκανε ο Κατσαρής και οι διοικήσεις του? Η άποψη ως πρόεδρος του αεραστέχνη ο Χατζόπουλος, όταν έρθει το τέλος για τον κύριο Κατσαρή, δίπλα με τον κύριο Αμυρίδη ως χρηματοδότη, όπως είναι τώρα χρηματοδότης ο κύριος Αμυρίδης, και ο Χατζόπουλος πρόεδρος του αεραστέχνη, πόσο ακούγεται αυτή η ιδέα, αυτό το σκεπτικό στη Μετακατσάρη? Δεν έχουμε συζητήσει καθόλου αυτό το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα, αλλά θεωρώ ότι επειδή κάνει τρομερή δουλειά αυτή τη στιγμή ο κ. Χατζόπουλος στο μπάσκετ και ήδη μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πιστεύω μήπως ότι αυτό θα είναι η παρακαταθήκη. Δεν θα το μπάσκετ. Όχι, διότι πραγματικά κάνει μεγάλη δουλειά. Δημοκράτη, και θα είναι κρίμα να φτιάξει το μπάσκετ. Να το ναι, αλλά πρόσεξε με, ως τότε που λέμε, και να το αφήσει μετά σε κάποιον άλλον. Έχω απάντηση σε αυτό. Πάει όπως το σκέφτεται, πιστεύω ότι θα το συνεχίσει για να το προχωρήσει, για να δούμε ξανά την ομάδα εκεί που την είχαμε δει πριν από 30 χρόνια. Όχι, δεν μπορεί να την πάρει. Άρα, πιστεύω ότι δεν μπορεί ο Χατζόπουλος να την πάει εκεί την ομάδα μόνος του που την είδαμε πριν από 30 χρόνια. Να το ξέρεις αυτό. Και το έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι θέλει να βάλει μια τάξη, να νοικοκυρέψει την κατάσταση και να έρθει κάποιος επενδυτής, που πιστεύω ότι ο μόνος που μπορεί να έρθει είναι ο κύριος Σαββίδης, και εκείνος να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ εκεί που τον είδαμε πριν 30 χρόνια. Το ξέρει και ο Χατζόπουλος αυτό. Και δεν μιλάω για τώρα, μέχρι να βάλει, να κόψει την κορδέλα ο Κατσαρής στο καινούριο γήπεδο, τον οποίο δεν μπορεί κανείς να τον απομακρύνει από τον αεραστέχνη, είτε το θέλει, αλλά και δεν το θέλει και κανείς. Έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, μια χαρά είναι τα πράγματα εκεί. Νομίζω θέλει αρκετά χρόνια για να γίνει αυτό. Και νομίζω ότι μέχρι τότε ο κύριος Χατζόπουλος θα έχει βάλει τάξη όσον αφορά την ΚΑΕ και θα έχει τελειώσει τη δουλειά που έχει να κάνει εκεί. Δεν είναι αιώνια η παρουσία του Χατζόπουλου, το έχει πει και ο ίδιος και προχθές κιόλας. Ότι εμένα η δουλειά μου είναι να νοικοκυρέψω την κατάσταση για να βρεθεί. Ήδη έχει αρχίσει μια δουλειά την οποία ναι, θα την έχει οραματιστεί πιστεύω, και πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια διάστημα θα συνεχίσει. Επειδή μιλάμε υποθετικά, πολύ πιθανόν αυτό το οποίο ρίχνει στο τραπέζι σήμερα και με τον Κωνσταντίνο τον Αμυρίδη, μπορούμε να το δούμε, αυτό να το συζητήσουμε. Δεν δημιουργεί δημοκρατία, ασφάλεια. Και με τον κύριο Χατζόπουλο και με τον κύριο Αμυρίδη είναι πολλές. Ναι, ασφάλεια. Εμείς θέλουμε να μας δημιουργήσει. Δημοκρατία. Εμείς, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, εμείς, τώρα βάζω και τους εαυτούς μας μέσα, γιατί από εκεί προερχόμαστε, από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έχουμε, στο κεφάλι μας έχουμε, θέλουμε ναι, την ασφάλεια. Δηλαδή τι λέμε, καλός ο Κατσαρής, χρυσός, έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, όλα τα τμήματα στην Ευρώπη και θα τα πεις όπως είπες και στον τελευταίο μισάωρο θα μιλήσουμε για όλα, θα πεις ό,τι θες για όλα τα τμήματα, κάνουμε πανηγύρι, είμαστε μπρούκλιδες, είμαστε μάγκες, δεν αγχωνόμαστε, ούτε ξεφτιλιζόμαστε όπως όλοι οι άλλοι, έχουμε ήσυχα τις σχέσεις του συλλόγου με τις ανώνυμες εταιρείες, όλα αυτά καλά. Όταν όμως αυτό το πράγμα, όταν κόψει την κορδέλα ο Κατσαρής, τη συνέχεια δεν πρέπει να έχουμε διασφαλίσει από πριν ποιο θα είναι το μέλλον? Δηλαδή ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι νοικοκυρέοι που θα μπορούν να πάρουν τη θέση ενός νοικοκύρη και χωρίς τόσα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Κατσαρής? Ο Χατζόπουλος, επαναλαμβάνω, πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω, ο Χατζόπουλος μαζί με τον Αμυρίδη μπορούν να μας διασφαλίσουν ένα ήσυχο μέλλον, μια σιγουριά. Γι' αυτό βάζω το Χατζόπουλο. Καλά είναι τώρα στο μπάσκετ, θα τελειώσει η δουλειά του στο μπάσκετ. Να το ξέρεις. Και θα έρθει ο Ιβάν μετά και θα πάρει και τον μπάσκετ. Αλλά όταν τελειώσει τη δουλειά του, είναι η ώρα να του ανοίξουμε την πόρτα του αεραστέχνη. Και να τον πούμε, έλα εδώ ρε Χατζόπουλε, πιστεύω, μαζί με τον Αμυρίδη. Πιστεύω ότι επειδή αυτό εννοώ, αυτή τη στιγμή, μπορεί να μας πει ότι δεν θέλει. Υπάρχει. Πρώτον υπάρχει προγραμματισμός. Δεύτερον υπάρχει οργανόγραμμα. Τρίτο, υπάρχει καλή διαχείριση. Αυτά δηλαδή τα οποία γίνονται από το σημερινό πρόεδρο. Άρα αυτά εδώ τα εχέγγυα από τη στιγμή που μπορέσουν να τα διασφαλίσουν οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πραγματικά ανήκουν στην οικογένεια τη δικιά μας και όντως είναι νοικοκύριδες,
Φυσικά και μπορούμε να το συζητήσουμε. Πρόσεξε, νοικοκύριδες, όχι στα λόγια, αποδεδειγμένα με τις πράξεις τους. Καταλαβαίνεις τι σου λέω και τώρα. Και ο ένας και ο άλλος, βέβαια. Έτσι, όχι μπράβο. Και με τις δουλειές τους, όχι μόνο με το τέτοιο. Ναι, μπράβο, όχι και με τις δουλειές τους, έχεις δίκιο, ναι. Και με τις επιχειρήσεις τους. Ναι, αλλά κυρίως το πώς... Το πόσο νοικοκύριδες είναι, φαίνονται από τις επιχειρήσεις τους, έτσι. Δηλαδή η περίπτωση Χατζόπουλου για το μέλλον... Είναι εικόνα εκεί. Νομίζω μια ησυχία μας τη διασφαλίζει στο κεφάλι μας. Γιατί δεν είναι εύκολο, εσύ τα γνωρίζεις, άκου Δημοκρατή, ρωτάω σε σένα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στα πράγματα από πάρα πολύ κοντά, δηλαδή ξέρεις και τις λεπτομέρειες, ξέρεις και το τηλέφωνο που χτυπάει από την τράπεζα, ξέρεις και η ενημέρωση που έρχεται από την εφορία, από το ΙΚΑ, πώς τακτοποιούνται, τι χρειάζεται για να είναι ο ΠΑΟΚ κύριος. Αυτό σε ενδιαφέρει και το νιώθω και το ξέρω γιατί είμαστε φίλοι. Και ξέρω πώς θα αντιλαμβάνεσαι ότι θες να είναι νοικοκύρης ο ΠΑΟΚ. Να βγαίνεις δηλαδή και να σε λένε γεια σου κύριε Δημοκράτη, κύριε Παπαδόπουλε. Να μην σε λέει ο άλλος τι θα γίνεται, θα πληρώσεις το ΙΚΑ, θα πληρώσεις τον τάδε αθλητή, θα πληρώσεις τον τάδε προπονητή. Θέλεις να είσαι περήφανος, έτσι δεν είναι? Αυτό λέω, μας διασφαλίζει κάτι τέτοιο η μετακατσαρή εποχή να πείσουμε ένα Χατζόπουλο, ένα Ναμυρίδη να μπουν μπροστάριδες και μαζί με τα παιδιά. Και άλλους εφόρους νέους, με αυτούς που έχουμε και άλλους που θα δημιουργήσουμε, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο όσον αφορά το μέλλον. Αυτό ρωτάω. Και λέω και ονόματα και πρόσωπα. Και επαναλαμβάνω, ναι. Έτσι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να γίνουν τότε που όταν έρθει η ώρα. Όχι, διαφωνώ. Όχι όταν έρθει η ώρα. Πραγματικά νοικοκύριδες. Πραγματικά παοξίδες που αγαπάνε τον σύλλογο. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μπορεί να πέσει στο τραπέζι και να βρεθεί η άκρη και η λύση. Διότι τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Αυτούς τους ελληνικούς ανθρώπους θέλουμε που να μπορούν όντως να βάλουν και το χέρι στην τσέπη όταν χρειαστεί. Ναι, Δημοκράτη, όχι τότε όταν έρθει η ώρα την τελευταία στιγμή. Εγώ λέω από τώρα. Όχι όταν λέω όταν έρθει η ώρα δεν σημαίνει τελευταία στιγμή. Ναι, εννοώ από δεν τώρα να έχουμε αυτό, βάλει, να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις από τώρα. Να έχει διασφαλίσει, να ξέρουν αυτοί οι παράγοντες ότι τους αποδέχεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ που είναι το πιο σημαντικό, τους στηρίζει και το μέλλον. Να ξέρουν στο μέλλον ότι έχουν δρομολογηθεί κάποιες εξελίξεις. Και αν καταφέρουμε να τους πείσουμε κιόλας να το αποδεχτούν, θα είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ την τελευταία στιγμή να έχουμε και συγκρούσεις, να έχουμε και αντιπαραθέσεις. Εννοώ όλα να δρομολογηθούν από τώρα. Πρώτον, δεν θα γίνει τελευταία στιγμή. Αυτό. Δεύτερον, δεν θα έχουμε αντιπαραθέσεις. Η έκφραση, το είπες, τελευταία στιγμή δεν μου άρεσε. Και βασικότερο, πρέπει να είναι τέτοιο. Πρέπει να συζητήσουμε τους ανθρώπους, να τα βάλουν κάτω για να δουν αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το βαρύ φορτίο που έχει ο ερασιτέχνης. Και αν το θέλουν, ναι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουν ένα άθλημα εκεί, θα έχουν 24 αθλήματα. Μια χαρά το είπες τώρα. Γι' αυτό εννοώ ότι πρέπει να τους πείσουμε. Είναι τεράστιες, έτσι. Έτσι. Δεν είναι μικρές επιχειρήσεις. Ωραία. Δηλαδή διευθύνουν μια επιχείρηση με εκατοντάδες άτομα στην υπηρεσία τους. Οπότε το γνωρίζουν το αντικείμενο. Ωραία. Αλλά θα είναι ένας φόρτος επιπλέον πολύ μεγάλος να φανταστείς ότι ο πρόεδρος αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Θα τα πεις μισό λεπτό σε διακόπτω. Άκου Δημοκράτη. 5:45 το πρωί. Δημοκράτη. Ασχολείται με τη δουλειά του κάποιες ώρες και από εκεί και πέρα και μετά ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟ. Κοίταξε, είσαι φίλος μου και δεν θα σε έκοβα τώρα. Άκουσε με λίγο. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Έχουμε και μια διαδικασία. Θα μπούμε στην τελική ευθεία και θα πούμε όλα αυτά που θέλουμε και θέλεις για τα αθλήματα, για όλα αυτά που έχουν μείνει. Εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση να σου κάνω. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτά για να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο, να πεις όλα αυτά που θέλεις, να πούμε για τα τμήματα, να πούμε ό,τι μένει. Δεν έχω άλλη ερώτηση να κάνω. Πολύ ωραία. Είμαι καλυμμένος. Ωραία. Πάρε μια ανάσα και εσύ, να πάρω κι εγώ μια ανάσα και να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο. Ωραία. Δηλαδή, 2 ώρες το κάναμε. Νομίζω ότι δεν θα πειράζει. Δεν πειράζει. Εμείς για το ΠΑΟΚ μπορούμε να μιλάμε 2 χρόνια, όχι 2 ώρες. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τελική ευθεία. Έλα, Δημοκράτη. Ναι. Έχεις ένα 20 λεπτό γεμάτο. Ωραία. Δεν κάνω ανακεφαλαίωση γιατί δεν θέλω να σκόψω ούτε δευτερόλεπτο. Και πρόσεξε, δεν είπαμε και τίποτα για την ομάδα ποδοσφαίρου, τη γυναικεία. Βέβαια, και βέβαια, είναι, βέβαια. Θα είναι άδικο. Νομίζω βέβαια. Ότι από αυτό να ξεκινήσουμε. Από αυτό να ξεκινήσεις μάλλον εσύ. Να ξεκινήσω. Όπως θέλεις, όπως το έχεις στο μυαλό σου. Όχι, εγώ ούτως ή άλλως απ' έξω τα λέω, τα ξέρω όλα απ' έξω, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, να τη συγχαρούμε για το 16ο πρωτάθλημα που πήρε. Στην Ελλάδα είναι θεσμός, είναι αχτύπητη, δεν υπάρχει αντίπαλος που μπορεί να την ανταγωνιστεί. Από το χρόνο θα έχουμε δυσκολίες όμως.
Γιατί? Να δημιουργούν και άλλοι ομάδες και νομίζω θα έχουμε πιο δυνατούς αντιπάλους. Αυτό εννοώ. Όχι ότι θα δυσκολευτούμε να ξαναπάρουμε τρόπο. Α, ναι, καλό είναι αυτό. Για μας είναι καλό να υπάρχει διαγωνισμός, ναι, αλλά... Θα έχει και μεγαλύτερη αξία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοια ομάδα η οποία μπορεί να μας ανταγωνιστεί. Μ' αρέσει η σιγουριά σου, ναι, η σιγουριά σου με ενθουσιάζει. Λοιπόν, παίζουμε Ευρώπη. Πήραμε Champions League, εννοώ Ευρώπη. Πήραμε τον Όμιλο στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνουν τα παιχνίδια εδώ. Στην Τούμπα θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια ή όχι? Ορίστε. Θα γίνουν στην Τούμπα τα παιχνίδια? Όχι, δεν θα γίνουν στην Τούμπα και ο λόγος είναι ότι λόγω αυτού του κορονοϊού να πάρει ευχή, γιατί και πέρυσι θα παίρναμε τον Όμιλο στη Θεσσαλονίκη, λόγω του κορονοϊού υπάρχει ένας κίνδυνος ώστε να γίνει κάτι με τον κορονοϊό και να έχουμε πρόβλημα όσον αφορά και με την πρώτη ομάδα, την ανδρική, γιατί ούτως ή άλλως τα αποδυτήρια είναι ίδια, το γήπεδο είναι ίδιο. Έχουμε διασφαλίσει γήπεδο, έχουμε βρει γήπεδο. Έχουμε διασφαλίσει γήπεδα, ναι, ωραία. Δύο πάρα πολύ ωραία γήπεδα, το γήπεδο του Μακεδονικού και το γήπεδο του Γιαννιτσών, για να μπορέσει και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στην επαρχία να παρακολουθήσουν. Παλιά όταν μας τιμωρούσαν μας στέλναν Κατερίνες, Δράμες, Σέρες, Κοζάνες και έβλεπε όλη Βόρεια Ελλάδα ΠΑΟΚ. Αυτό το σκεπτικό μου άρεσε, αυτή η σκέψη να πάμε λίγο δίπλα στα Γιαννιτσά. Εάν το γήπεδο είναι εκεί καλό. Που ξέρεις ότι όλη η περιοχή, όλη η περιοχή είναι ασπρόμαυρη. Σωστά. Ακριβώς, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πολλοί κόσμος και το Champions League. Τους πάμε κοντά το Champions League. Παίζουμε με μια ομάδα από τη Μολδαβία και από τη στιγμή που θα κερδίσουμε, και θα κερδίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Παίζουμε με τον νικητή Βαλερέγκα με ομάδα του Κόσοβο, οπότε ο νικητής βγαίνει πρώτος στον όμιλο. Έχουμε και προχωράει. Έχουμε ελπίδες. Γίνεται πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Ήδη οι προπονητές δεν σταματούν να βλέπουν ξένες παίκτριες. Δημοκράτη, καλή κακή, το αποτέλεσμα μετράει. Όταν παίρνεις το πρωτάθλημα και να παίρνεις το πρωτάθλημα και να φέρνεις τίτλους, είναι όλα καλά. Έτσι το ξέρω εγώ. Σωστά. Και σωστά, μπορεί έτσι. Κάποιοι να λένε ότι γίνονται κάποια πράγματα που δεν αρέσουν. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι είσαι πρωταθλητής. Εγώ αυτό και εκεί που τελειώνουν έχω... όλα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω, Γιάννη, είναι κάτι το οποίο έχει πειράξει όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και και να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν μας φτάσει. Θα πάμε γρήγορα. Να το πούμε μόνο αυτό. Ναι, αυτό ότι να το ξέρει για η οικογένεια συμπεριφορά. Του ΠΑΟΚ. Ναι, ότι μια παλιά αθλήτρια η οποία πραγματικά το έπαιζε και ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή μας έχει τρυπήσει ανεπανόρθωτα, έχει ψήσει και έχει πάρει 5 αθλήτρες, γιατί το παίζει και σκάουτερ, 5 αθλήτρες τις οποίες τις πάει σε ένα υποβαθμισμένο πρωτάθλημα, σε μια ομάδα η οποία δεν παίζει ούτε Champions League, δεν παίζει ούτε Ευρώπη ούτε πουθενά. Πήρε 5 παίκτριες, τις έψησε δηλαδή και τις πήρε και τις πάει στην Κύπρο. Είναι το ευχαριστώ της Παντελιάδου στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι το ευχαριστώ της. Εγώ το είπα, εντάξει. Δεν θέλω να προχωρήσω, θα σταματήσω εδώ. Είναι κρίμα. Μία παίκτρια που έπαιξε τόσα χρόνια με ένα ψευτομάνατζερ, ο οποίος κυκλοφορεί ήδη στα στέκια, διότι μυριστήκαν ψητό ότι το ποδόσφαιρο το γυναικείο αναβαθμίζεται. Και πού θα χτυπούσανε? Πού θα χτυπούσαν στον πρωταθλητή? Δεν παρ' όλα μπορούν να μας αγγίξουν, Δημοκράτη. Θα κάνουν κάποιες ενέργειες. Και στο τέλος νομίζω ότι θα είναι οι χαμένοι. Με το μεγάλο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Προχωράμε. Σωστά. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ. Φεύγουμε να δώσουμε συγχαρητήρια. Να δώσουμε συγχαρητήρια. Να αρχίσουμε έτσι, δίνοντας συγχαρητήρια στο Μελαδίνη, τον Οδυσσέα, ο οποίος θα πάει στην Ολυμπιάδα. Και φέτος ο ΠΑΟΚ θα έχει έναν αθλητή στην Ολυμπιάδα. Ο Βαγγέλης ο Ανετζιάν στην Πυγμαχία δεν μπόρεσε. Στερήθηκε το να πάει στην Ολυμπιάδα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Έχασε 3-2 στα σημεία στο τελικό και δεν μπόρεσε να πάει και αυτό στην Ολυμπιάδα. Θα είχαμε 2 αθλητές ο ΠΑΟΚ στην Ολυμπιάδα. Αυτή τη στιγμή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στη Ρώμη αγωνίζονται 3 αθλητές μας στην κολύμβηση, ο Φίκατος, ο Αποστολάκης και ο Αλεξόπουλος. Άρα κλείνουμε, κλείνουμε την κολύμβηση με τεράστιες επιτυχίες, έτσι, πανευρωπαϊκά και Ολυμπιάδες. Οι γονείς να τα ακούνε αυτά και να οδηγήσουν τα παιδιά τους που θέλουν να ασχοληθούν με θέματα που έχουν σχέση με την πισίνα στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Ανοίγει ο δρόμος και για να κάνουν απλά αθλητισμό, αλλά και για πρωταθλητισμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι και δεν θα χάσουν φέρνοντας τα παιδιά τους στον ΠΑΟΚ. Τα προσέχουμε πράγματι πάρα πολύ. Επίσης, να συγχαρούμε, το είπαμε και προηγουμένως και προχωράμε γρήγορα, τις ομάδες handball ανδρών και γυναικών
και το βόλεϊ ανδρών και γυναικών, το γυναικείο μπάσκετ, το γυναικείο ποδόσφαιρο που είπαμε που παίζει Champions League. Στο βόλεϊ ανδρών έχεις να πεις κάτι στον κόσμο που θα του φέρει, εντάξει, γύρισε ο προπονητής ο Καλπαζίδης, τι θα γίνει στο βόλεϊ, ο κόσμος περιμένει, είδαμε πρωταθλήματα, κύπελα, είδαμε ένα πολύ δυνατό ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, περιμένει κάποια πράγματα, έχουμε κάτι. Να του πέρυσι, ναι, πέρυσι αποτύχαμε. Πέρυσι δεν, ενώ σχεδιάστηκε αρέσει, μια ομάδα. Μ' αρέσει ο τρόπος που δεν έχει ενδιασμό να το πεις. Πέρυσι αποτύχαμε. Μια χαρά το είπες. Ναι. Δηλαδή δεν κρύβεσαι να το πεις ούτε να δικαιολογηθείς. Όχι, όχι, αλίμονο. Ναι, βεβαίως. Εγώ στον κόσμο αυτός πρέπει ο κόσμος να ξέρει γι' αυτό, το τι γι' αυτό γίνεται. Σε εκτιμάω κιόλας να το ξέρεις. Ούτε μισόλογα θες να χρησιμοποιείς ούτε τίποτα. Το είπες μια χαρά. Πέρυσι αποτύχαμε. Και γι' αυτό και ο κόσμος εκτιμάει αυτές τις κουβέντες και όχι τις ξύλινες. Για πες τώρα δύο λόγια για τον Βόλι. Το Βόλι πραγματικά έγινε μια καλή ομάδα. Φέραμε τον προπονητή μας των επιτυχιών πίσω και όντως κτίστηκε μια καλή ομάδα που πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστική όσον αφορά θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, γιατί και οι τρεις ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα. Θα είναι ένα πρωτάθλημα τεσσάρων ομάδων από 25% ο καθένας. Βάζω και τη Σύρο μέσα. Βάζεις και τη Σύρο, και αυτή, ναι. Ναι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Σύρος. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά αυτό είναι. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Σύρος. Λοιπόν, επίσης ξεχάσαμε να πούμε για την ΚΑΠΑ 19 που 4 συνεχόμενα χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα, δεν έχει δηλαδή αντίπαλο και είναι αίτητη για 100 κοντά παιχνίδια. Βλέπεις κάποιο από αυτά τα παιδιά να μας εκπλήσει όπως ο Τζόλης τις προηγούμενες χρονιές? Βλέπεις κάποιον καινούριο Τζόλη? Το ελπίζεις, το θέλεις, το ονειρεύεσαι? Εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο τρία ονόματα. Κωνσταντέλιας, Κουτσιάς. Βρακάς και Κούτσιας. Ο μικρός λοιπόν, ο Βρακάς είναι εδώ. Ναι, εδώ είναι ναι. Ο μικρός. Λοιπόν, το πιστεύεις το Βρακά, καλός παίχτης είναι, να ξέρεις. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω καλώς. Και πήρε και εμπειρία στην Νάπολη που πήγε. Άσχετα αν δεν αγωνίστηκε πολύ, πραγματικά όμως... Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ αυτά τα παιδιά. Ο Κούτσιας, ο Κωνσταντέλιας, ο Βρακάς και φυσικά και ο Τζόλης. Και έχει κι άλλους, απλώς είχα πει αυτά τα τρία ονόματα. Έχει είναι κι άλλους, στην πρώτη γραμμή. Ναι. Είναι στην πρώτη γραμμή, πραγματικά. Αλλά και επειδή... την τακτική Λουτσέσκου, δεν ξέρουμε τι τακτική θα ακολουθήσει. Ναι, σωστά, με αυτά τι τα θα ακολουθήσει. Ναι, θέλουμε να το δούμε στην πράξη. Ναι, γιατί όντως είναι μεγάλα ταλέντα, πολύ μεγάλα ταλέντα και είναι κρίμα να χαθούν και να παίξουν κάπου αλλού. Σε εμάς πιστεύω ότι θα παίξουν και θα μεγαλουργήσουν, αρκεί να έχουν το μυαλό στο κεφάλι τους, να μην πετάνε στα σύννεφα, να μην ξεφύγουν και με δουλειά όλα γίνονται. Έτσι. Και θεωρώ ότι όντως θα ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που υπάρχουν σε μια ομάδα η οποία παίζει στην Ευρώπη. Ας βλέπουν τον Τζόλι, ο Τζόλις τα κατάφερε. Έτσι, είναι ένας από αυτούς, παράδειγμα. Ήταν συμπαίκτης ναι, τους. Ναι, ήταν συμπαίκτους. Είναι φωτεινό παράδειγμα. Πάμε, ο Τζόλις είναι φωτεινό παράδειγμα. Όχι μόνο για το τέτοιο, όχι μόνο για τα δικά μας τα παιδιά, αλλά και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Έτσι. Είναι ότι να φέρουν τα παιδιά τους, να φέρουν τα παιδιά τους στον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρουμε αν θα είναι ο αυριανός Τζόλης. Έτσι. Θέλει πολλή δουλειά, πολλή κούραση. Και αλλά, τι σημαντική δουλειά, ώστε οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους εκεί. Να δουν αν μπορούν να ανταποκριθούν από πολύ μικρή ηλικία. Εντάξει, από 10 χρονών, από 9 χρονών. Μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία. Τώρα, αν θα παίξουν, αν γίνουν πρωταγωνιστές, είναι άλλο ζήτημα. Σωστά. Φτάνει όμως να γυμνάζονται και να είναι έτσι, στο γήπεδο και να μην ακριβώς είναι κάπου αλλού. Αυτό είναι το κάλεσμα στους γονείς. Αυτό το οποίο λες. Λοιπόν, Στίβο, μετά από πολλά χρόνια με την Κεραμιδά, την Τάνια, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Κάνει τρομερή, τρομερή δουλειά. Έχει όρεξη και διάθεση και το δείχνει. Έχει στην πολύ πράξη. Όρεξη, πολύ διάθεση. Και θέλει στήριξη. Στήριξη ναι, θέλει η Δημοκράτη. Κοίταξε στήριξη. Τη δικιά μου, όχι τη δικιά μου, τη διοίκηση. Ναι, γιατί ναι, μαζί ναι, μιλάμε. Έτσι, μπράβο, μαζί μιλάμε, ναι, αλλά ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Την έχει τη στήριξη αυτήν. Και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Έτσι, το καταλαβαίνω. Με το Χάρη επίσης είμαι σε καθημερινή βάση μαζί εντάξει του. Για τα δεν χρειάζεται τα... να πούμε πολλά πράγματα για το Χάρη. Έτσι θα τον έχω εδώ και θα τα πούμε εδώ όταν έρθει η ώρα. Μιλάμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, πάρα πολύ καλός παράγοντας και εκείνος αφήνει τη δουλειά του και ασχολείται έτσι πολλές ώρες με τα δυναμικά αθλήματα. Στο τζούντο με το Μιράμπι έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έρχονται τα αποτελέσματα σιγά σιγά. Για την Άρση Βαρών μιλάμε ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά και κάνει ο Παύλος.
Εντάξει, ο Παύλος εκεί... πολλά χρόνια εκεί και αυτός θέλει στήριξη. Έτσι. Θέλει και το χώρο του στο καινούργιο γήπεδο. Αυτό, φίλε, ζω και ονειρεύομαι το σπίτι των βαρέων αθλητμάτων με, το, με τον Παύλο, με όλους αυτούς να έχουν τους χώρους τους, τους σύγχρονους εκεί. Νομίζω ότι θα δούμε αθλητές σε Ολυμπιάδες, να ξέρεις. Είμαι βέβαιος. Απλά χώρο να είσαι βέβαιος, ναι. Να είσαι βέβαιος, ναι. Το Χασικίδη να μην ξεχάσουμε. Δεν θα ξεχάσουμε, πώς θα ξεχάσουμε. Ναι, μην το ξεχάσουμε, γιατί νομίζω ότι εγώ, ξέρεις, θυμάμαι το βόλεϊ με το Σούλη, το χάντμπολ τότε που ξεκίνησε. Ναι, το θυμάσαι ναι, ναι, ναι. Το Σούλη, πού σε πήγα τώρα, ναι, ναι. Το συγχωρεμένο. Ναι. Και μετά, ας πούμε, ο Χασεκίδης το κρατάει σε ένα δρόμο καλό. Κοίταξε, και να μην ξεχάσουμε, πρόσεχε τον Πετρίδη, να μην ξεχάσουμε. Έτσι, και τον Πετρίδη. Μην ξεχνάμε τον Γρηγόρη τον Πετρίδη, μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Ναι, μην ξεχνάμε δηλαδή, τον Γρηγόρη τον Πετρίδη, αδυχία. Ο οποίος έκανε, ναι, έκανε το hardball, εκείνος που το χώρισε το hardball, εκείνος έκανε θεσμό. Έτσι, να μην τα τον αδικούμε, έτσι δεν είναι. Έφερε τρόπαια ο Πετρίδης και δεν πρέπει να τον ξεχνάμε. Όχι. Έτσι, πολύ σωστά. Όπως να μην ξεχνάμε το Γιάννη το Δημόπουλο όσον αφορά το γυναικείο μπάσκετ. Μπράβο, ήτανε, μπράβο, μπράβο. Ήτανε αυτός, να μην λέμε αυτός... μόνο για τον Αγγελίδη τώρα, αλλά έχουμε και πριν. Είναι ο Αγγελίδης είναι συνεχιστής και μάλιστα προχώρησε και πήγε το άθλημα στα ύψη. Έτσι. Κοίταξε, δεν μπορούμε να μην... Άκουσε με λίγο. Τον Αγγελίδη πολλοί μπορεί να τον υποβαθμίζουν ή να μην του δίνουν μεγάλη αξία. Αλλά γιατί? Δηλαδή δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει τίτλους στο μπάσκετ. Αλλά να ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα με το γυναικείο μπάσκετ. Αυτό θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ότι δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο, δηλαδή είναι πιο εύκολο με το γυναικείο χάντμπολ. Αλλά το γυναικείο μπάσκετ νομίζω Δημοκράτη ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ πιο δύσκολο. Και ο Αγγελίδης το έχει σε ένα καλό επίπεδο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, ας πούμε, να πάρει και κάνα τίτλο. Και να κάνει πλάκα ο φίλος μας ο Αγγελίδης μετά. Να κάνουμε το άλμα. Επίσης το Τάικ Βοντό με τον Στάθη τον Καζατζίδη. Το ποδηλασία με τον Παύλο τον Παπαδόπουλο που είναι 50 χρόνια στο χώρο. Το σκάκι με τον Σάββατο Μάτσα που έχει φτιάξει το τμήμα τότε. Πας με προτροπή του Ιβάν Σαββίδη. Παίζεις. Τι λες? Παίζεις σκάκι. Έπαιζα στα νιάτα μου, ναι. Να μπορείς να είσαι τώρα και αθλητής. Έπαιζα, όχι. Δεν δικαιούσε. Δικαιούμαι, αλλά έχω άλλες ασχολίες. Δεν μπορώ να είμαι αθλητής σκάκι. Έχω ασχολίες κοντά στην ΠΑΕ, κοντά στον ερασιτέχνη, δεν μπορώ να παίζω έτσι, σκάκι. Το ξέρω. Λοιπόν, τα παιδιά στο MMA που ασχολούνται ένα δυναμικό άθλημα. Το Χάντβολ μιλήσαμε για τον Χασεκίδη, ο οποίος πήρε και το ανδρικό και όπως είδαμε η πρώτη χρονιά πήγε στο τελικό. Παίξαμε τελικό. Οι άλλοι ήταν πολύ καλοί. Ήταν πολύ καλοί και βοηθήθηκαν πάρα πολύ από τη διαιτησία. Ναι, να είμαστε ειλικρινείς, να λέμε την αλήθεια. Απίστευτο. Ακόμα και τώρα προχθές πάλι τους μπρόχνανε. Δηλαδή λέω έλεος. Ναι, στο κύπελο χάσαμε όπως χάσαμε. Στον πρώτο αγώνα που παίξαμε εδώ πέρα, όχι στα play-off, στον προηγούμενο, πάλι η διαιτησία ήταν 100-0. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Έδειξε κατέλαβε ότι έχει μια δυναμική. Αυτό είναι σημαντικό. Έδειξε ότι έχει μια δυναμική και είναι άξιος συνεχιστής του Γρηγόρη του Πετρίδη. Ο Νικολαίδης, πες δύο λόγια για τον Νικολαίδη. Νικολαίδης είναι ένας καινούριος παράγοντας, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ, έχει μεράκι με το πόλο, θέλει να το ανεβάσει, να το πάει πολύ ψηλά. Ήδη ανεβάζει μάλλον τη γυναική ομάδα στην Α Εθνική, για να τελειώνουμε και με αυτό, γιατί είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχουμε στην Α1. Κερδίσαμε τον συμπολίτη πριν από μία εβδομάδα, ο οποίος έχει κάνει τρομερές μεταγραφές, ενώ εμείς με δικά μας παιδιά τον κερδίσαμε και θέλουμε στους τελικούς που θα πάμε μία ακόμα νίκη για να μπορέσουμε να περάσουμε και να ανεβούμε. Δύο ομάδες ανεβαίνουν, να ανεβάσουμε και το πόλο εκεί. Εκεί αυτό. Υπάρχει ένας έφορος, ο Γιώργος Σταυριανίδης, ο οποίος και εκείνος από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείται με το γυναικείο πόλο. Το έχει πάρει πάρα πολύ σωστά. Είναι υπό την καθοδήγηση του Γιώργου του Νικολαίδη. Πιστεύω ότι ο Νικολαίδης τα επόμενα χρόνια θα ανέβει πάρα πολύ και θα φανεί πάρα πολύ στο χώρο. Μπήκε στη διοίκηση της ΚΟΕ και ήταν αυτός που πρότευσε σε ψήφους. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν έναν άνθρωπο του ΠΑΟ το ψηφίζουν έτσι. Όλοι σημαίνει πολλά. Έχει αξία. Έτσι, και έχει γι' αυτό αξία. Και τον αναφέραμε κι εμείς. Ναι. Δεν τον αναφέραμε τυχαία. Οι ακαδημίες μας είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Και από τη στιγμή που θα γίνει και το γήπεδο, καταλαβαίνεις πώς θα εκτοξευθούν όλες αυτές οι ακαδημίες σε όλα τα αθλήματα που είναι έχουμε πολύ σήμερα. Σημαντικό. Και αυτό που είπαμε και συζητήσαμε, ότι στο καινούριο γήπεδο
θέλουμε το χώρο κάποιων αθλημάτων ώστε να τραβήξουμε όλα αυτά, όλα τα παιδιά. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει ο ΠΑΟΞής, να το πούμε και ίσως να κλείσουμε και με αυτό, να πούμε ότι φέρτε τα παιδιά σας στον ΑΣ ΠΑΟΚ. Επιλέξτε τα αθλήματα που θέλουν, φέρτε τα από τις μικρές ηλικίες, βάλτε τα στον αθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει την πόρτα του, έχει τη δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να δώσει χώρο για αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Δημοκράτη, νομίζω. Αυτό και τα μέλη. Αυτό και τα μέλη, να μην ξεχνάμε. Ναι, γίνεται αυτό μέλη στον Αραστέχνη. Αυτό εδώ. Αυτό είναι δικό μου, φίλε. Εγώ έχω δώσει μάχη. Ναι, αυτό είναι δικό σου, έχεις κάνει αγώνα. Το ξέρω, Γιάννη. Το γίνεται μέλη. Και όποιος δεν έχει την πρόσβαση για να βρει δύο ανθρώπους που θα τον υπογράψουν για να γίνει μέλος 3 ευρώ το μήνα, να έρθει σε μένα και στο Δημοκράτη τον Παπαδόπουλο να υπογράψουμε εμείς για να γίνει μέλος με 3 ευρώ το μήνα. Είσαι μέλος του μεγαλύτερου συλλόγου στην Ελλάδα. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα έχεις λόγο, άποψη και δικαίωμα να ψηφίζεις για τις αποφάσεις που θα παίρνονται. Έτσι, όχι να πουλάς απλά θεωρία, αλλά να συμμετέχεις κιόλας. Να αποφασίζεις εσύ. Αυτό έτσι, είναι. Ακριβώς. Και αυτό το οποίο θέλω, Γιάννη, για να... και με αυτό θέλω να κλείσεις, ναι, για να αυτό. Κλείσουμε, ναι, είναι το εξής. Ότι πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι, μα όλοι, γύρω από τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Όλοι. Να σταματήσουμε αυτά τα οποία ακούμε δεξιά και αριστερά, τα ζυζάνια τα οποία σπέρνουν οι διάφοροι οποίοι... Έχετε ευθύνη σαν ΠΑΕ το ότι το είπες, δεν γίνεται, Γιάννη, αυτό, ναι, το και στο ξαναλέω για άλλη μια φορά. Έχετε μεγάλη ευθύνη, Δημοκράτη, ως διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο ότι αυτό δεν συμβαίνει. Κάνατε λάθη. Δεν κάνατε αυτό που έπρεπε. Θα τα διορθώσουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Θα πρέπει να διορθωθούν. Διότι ο άνθρωπος ήρθε, έκανε τον ΠΑΟΚ παντοδύναμο οικονομικά, πλήρωσε τα χρέη, πλήρωσε τα πράγματα. Είναι ο ΠΑΟΚ αυτάρκης οικονομικά σήμερα, δεν χρωστάει σε κανέναν. Και από εκεί, χωρίς να έχει πάει η Γιάννη ούτε μία φορά σε ένα χρυσοφόρο όμιλο, έτσι, ναι, του Champions League. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είχε πάει, η ομάδα δηλαδή, να είχε πάει μία φορά, να είχε πάει σε χρυσοφόρους ομίλους. Άκου πώς θα κλείσω, άκου πώς θα κλείσω. Με ατάκα κατσαρί θα κλείσω και θα σε αποχαιρετήσω. Κάποτε, κάποια στιγμή, όταν ερχόταν επενδυτές, καμπάνιδες διάφοροι, τι έλεγε ο Κατσαρίς. Ναι, ρε παιδιά, ελάτε, πάρτε πρωταθλήματα, κάντε ομάδα, πάρτε τρόπαια. Και μετά σας δώσω εγώ το γήπεδο. Το θυμάσαι? Έτσι, γιατί ακριβώς, όλοι ερχόταν και θέλαν πρώτα το γήπεδο. Και έλεγε ο Κατσαρίς, ελάτε, κάντε ομάδα, βάλτε τάξη, πληρώστε τα χρέη, φέρτε πρωταθλήματα, φέρτε κύπελα και το γήπεδο εδώ είναι, σας το δώσω. Γι' αυτό τόσο απλόχερα είπε ένα ναι, κύριε Σαββίδη, εσείς θα κάνετε το γήπεδο. Γιατί πρώτα ήρθε, πλήρωσε τα χρέη, έβαλε τάξη, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, έδειξε τη διάθεσή του. Ποιος μπορεί να μπει εμπόδιο ώστε να του πει ότι εσείς θα κάνετε το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ? Κανένας. Μόνο ένα πράγμα, μια και ανέφερες αυτά εδώ, πάμε σε ένα ραντεβού με το Φλωρίδη και μας λέει διάφορα αυτά τα οποία μας λέει ο Κατσαρίς, εγώ και ο Φλωρίδης. Ναι. Και φεύγοντας λέω, πρόεδρε, τι αποκόμισες, τι από αυτά, γιατί είπε ο άλλος αυτά τα οποία είπες εσύ για γήπεδα και τα πρώτα πράγματα που είπε, και λέει, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να δώσω τον ΠΑΟΚ σε αυτό, πάνω από το πτώμα μου θα περάσει. Πού μου το είπε? Στις σκάλες, κατεβαίνοντας, γιατί δεν είχε σανσέρ εκεί που πήγαμε. Κατεβαίνοντας με τις σκάλες μου είπε αυτό το πράγμα. Να καταλάβεις πόσο μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο μόνο από τη συζήτηση την οποία κάνουν, πόσο έμπειρος είναι. Γι' αυτό να μην ανοίγεται εύκολα την πόρτα σε όλους αυτούς που ήταν ο Γιουσουφάκη, του Φλωρίδη και του Σαχμπατζίδη εκείνη την εποχή και διάλυσαν την ενότητα και τη συνοχή του κόσμου του ΠΑΟΚ. Να είστε προσεκτικοί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και όλους αυτούς που τότε ήταν με αυτούς εδώ τους απατεωνάκους, σιγά σιγά να αρχίσετε να τους κλείνετε και την πόρτα. Αυτά, φίλε μου, αδερφέ μου. Και ίσως πρέπει να παίρνουμε κάποιους άλλους οι οποίοι στηρίζαν εκείνη την εποχή, τις δύσκολες εποχές, με νύχια και δόντια. Καλά τα λες. Τα γράμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Πιστεύω ότι δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει και να γνωρίσει. Όχι, μην ευχαριστείς. Εσύ έχεις την υποχρέωση να το κάνεις αυτό για να ενημερώνεις τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει ακριβώς. Εγώ να σε ευχαριστήσω που ήρθες, που συμμετείχες στην εκπομπή εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή μου και κλεισμένων των θυρών. Είναι δικιά μου η χαρά και η ευχαρίστηση. Εσύ νιώθω και πρέπει ως παράγοντας, ως ένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ, ότι έχεις την υποχρέωση να το κάνεις αυτό για να μαθαίνουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τι ακριβώς συμβαίνει από ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στα δρόμενα του συλλόγου.
πάντα, πάντα στη διάθεσή σου, πάντα να λέμε αλήθειες. Έτσι. Και παοξίδικους χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου Δημοκράτη, ευχαριστώ πολύ. Γεια.